Πριν πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης, έχω μερικά θέματα προημερησίας. Πριν ξεκινήσουμε, υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιον συνάδελφο για κάποιο θέμα που χρήζει απαντήσεως εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Όχι, συνεχίζω επομένως στα προημερησίας διατάξεως. Ένα θέμα προημερησίας διατάξεως είναι μια δωρεά από το Ίδρυμα Παπαγεωργίου της τάξης των 1.000 ευρώ στο Δήμο Βοΐου για την βοήθεια οικογένειας. Υπάρχει αίτηση της οικογένειας του ατόμου που ζητάει τη βοήθεια. Εμείς απλά θα κάνουμε την αποδοχή και θα τη δώσουμε. Αν θέλετε να δείτε, ας μην διαβάσω το όνομα της οικογένειας, έτσι όποιος θέλει να τη δει, η αίτηση υπάρχει εδώ στη διάθεσή σας.
Καταρχάς, θέλετε να το συζητήσουμε. Ωραία. Το αποδεχόμαστε. Αποδεχόμαστε. Ομόφωνα. Ευχαριστώ. Θέμα δεύτερο, πρώιμη ρησίας διατάξεως, ψήφιση πίστοσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Βουΐου. Συμφωνεί το σώμα να συζητηθεί το θέμα. Συμφωνεί. Κύριε Καρούφου, έχετε το λόγο. Στα πλαίσια της τουριστικής αναβάθμισης του Δήμου μας, σχεδιάζουμε την προβολή του από εφημερίδες και από έντυπα, έτσι ώστε να μπορεί μεγάλη μερίδα του αναγνωστικού κοινού να γνωρίσει τις φυσικές ομορφιές, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα, τα προϊόντα και ό,τι άλλο μπορεί να προσελκύσει τουρίστη στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, καλέσαμε να φιλοξενήσουμε για τρεις μέρες δύο δημοσιογράφους από το έντυπο Αθηνόραμα και από την εφημερίδα Real News, ώστε να τους ξεναγήσουμε και να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου μας και να κάνουν αφιέρωμα στα έντυπα που εργάζονται. Για τον λόγο αυτό, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πίστοση των 550 ευρώ για τη μεταφορά και φιλοξενία των δύο δημοσιογράφων από 27 μέχρι 30 Μάρτιου του 2014 και να ψηφίσουμε ισόπωση πίστοση στο κωδικό 006431-01. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση? Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Ναι, κύριε Λαμπρόπουλε. Καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να ρωτήσω και να πω, επειδή είπατε 550 ευρώ για τρεις μέρες, δύο δημοσιογράφους, φτάνουν αυτά τα χρήματα? Γι' αυτό ρωτά. Νομίζω μπορεί να είναι και λίγα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος. Πιστεύω ότι είναι αρκετά και έχουμε κάνει μία... Έχουμε ψάξει λίγο το πράγμα και μας φτάνουν αυτά τα λεφτά για να τους φιλοξενήσουμε. Γι' αυτό και τα εισηγούμαστε. Εξάλλου, υποθέτω ότι όλα έγιναν με βάση κάποια μελέτη. Ναι, η Δήμαρχος έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Επειδή θεωρώ ότι όπως και η συμμετοχή μας στο Ινόραμα και σε όσες εκθέσεις έχουμε παρουσία ως Δήμος Βουΐου, αποτελεί έμεση προβολή του Δήμου. Επαφές που έχουμε με ταξιδιωτικά πρακτορία, με εφημερίδες, με περιοδικά που πρέπει να διαφημίσουμε και να δείξουμε όχι μόνο το φυσικό πλούτο της περιοχής μας, αλλά και τα αρχιτεκτονικά μνημεία μας, τη μεταποίηση των προϊόντων μας, μέσα από περιοδικά και εφημερίδες, η διαπραγμάτευση, γιατί δεν θέλουμε να δαπανώνται χρήματα, άσκοπα, είναι μόνο οι μετακινήσεις των δημοσιογράφων και η φιλοξενία. Επομένως, αυτά τα χρήματα, όπως είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι κατόπιν συμφωνίας και προϋπολογισμού αρκετά για την να αναδείξουμε με ελάχιστα το πλεόνασμα της περιοχής μας για να μπορέσουμε να προβληθούμε και να δείξουμε την εξωστρέφεια που αξίζει στην περιοχή μας. Επί της ψηφοφορίας, συμφωνούμε? Ομόφωνα, ευχαριστώ. Το τρίτο θέμα προημερησίας διατάξεως έρχεται από το μουσικό σχολείο Σιάτισσας, το οποίο πρόκειται να μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 27 Μαρτίου 2014 για την πραγματοποίηση μιας συναυλίας και ζητά κάποια επιχορήγηση. Συμφωνεί το σώμα επειδή υπάρχει η πίεση χρόνου να το συζητήσουμε? Ο κύριος Παλασόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Στις 27 Μαρτίου το Γυμνάσιο Σιάτισσας θα δώσει συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής με τη σύμπραξη του μεγάλου βιρτουόζου του Μπουζουκιού και συνθέτη του Πολυκανδριώτη. Θα πάει όλο το σχολείο, γύρω στα 180 άτομα, και ζητάει οικονομική ενίσχυση από το Δήμο. Προτείνουμε να δώσουμε 2.500 ευρώ από τον κωδικό 1564-7101 που αναφέρεται σε έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και το οποίο το έχουμε στον προϋπολογισμό, και αυτό το ποσό θα είναι για τα μεταφορικά μέσα. Θα χρειαστούν 4 λεωφορεία για τις 2 μέρες που δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και θα πρέπει όσοι μπορούμε να πάμε και θα κοιτάξουμε και στη Βουιακή Εστία, στη Θεσσαλονίκη και στο Σύλλογο Σιατιστέων, ήδη έχουμε στείλει, να γεμίσει το Μέγαρο Μουσικής, γιατί πιστεύω ότι είναι μια εκδήλωση που τιμά και το Δήμο μας και το Μουσικό Σχολείο Σιάτισσας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια ερώτηση?
Συμφωνούμε. Η Δήμαρχος έχει το... Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές και τη Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου, αλλά και τα παιδιά μας, γιατί πραγματικά είναι το πρώτο ανά την Ελλάδα μουσικό σχολείο που εμφανίζεται στο Μέγαρο Μουσικής. Θα διαφημιστεί, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, το Μουσικό Σχολείο Ισιάτιστα ο Δήμος Βοηού, μέσα από αυτήν την εκδήλωση στα μεγάλα κανάλια Sky, Mega, Antenna, και νομίζω ότι είναι μία εκδήλωση που είναι σημαντική για τα παιδιά μας, αλλά και για την περιοχή μας. Και τους ευχαριστούμε για το λόγο αυτό θερμά. Καλή επιτυχία και εύχομαι και καλύτερα και σανότερα. Να τους ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία και σανότερα. Αυτά είναι οι πρεσβευτές του Δήμου εκεί. Συμφωνούμε. Ομόφωνα, ευχαριστώ. Και τέλος, άλλο ένα θέμα προημερησίας διατάξεως. Έχει σχέση με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοηού και της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΙΑΒ, προκειμένου να μπορεί η ΔΕΙΑΒ να πραγματοποιεί διάφορα έργα, επεκτάσεις δικτύων κλπ. Συμφωνεί το σώμα να το συζητήσουμε προημερησίας? Συμφωνεί. Ο κύριος Γαρούφος έχει το λόγο. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτησης Βοηείου μέσα στο 2014 σκοπεύει να υλοποιήσει αρκετά έργα ίδρυψης και αποχέτευσης, τα οποία είναι και ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Δυστυχώς όμως δεν έχει αυτή τη διαχειριστική επάρκεια που πρέπει για να μπορέσει να υποβάλει αυτά τα προγράμματα και να τα υλοποιήσει συγχρόνως. Εμείς σαν Δήμος Βοηείου διαθέτουμε αυτή τη διαχειριστική επάρκεια, διότι όπως ενθυμούμαστε έχει επιβεβαιωθεί αυτό διαχειριστικά στις 15 Εβδόμου του 2011, με αριθμό πρωτοκόλλου 48 του 2011. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία, υπάρχει δυνατότητα να συναυθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑΒ, ο οποίος είναι και κύριος του έργου, και του Δήμου Βοηείου, που θα είναι ο φορέας υλοποίησης, με στόχο να υλοποιήσουμε τα έργα αυτά της ίδρυψης και της αποχέτευσης. Δηλαδή, το αντικείμενο αυτής της σύμβασης θα είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των πράξεων ίδρυψης και αποχέτευσης από τον κύριο έργο στο φορέα υλοποίησης. Έτσι, εισηγούμαστε να εγκρίνουμε αυτή τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, να ορίσουμε κοινή επιτροπή παρακολούθησης με ένα δημοτικό σύμβουλο και τον αναπληρωτή του. Εδώ προτείνεται... Ποιον προτείνω? Προτείνεται ο Γαρούφος με αναπληρωτή τον... Να αυτοπροτείνεται με αναπληρωτή τον κύριο Σταμπουλού. Και τρίτο, να εξοδοτήσουμε την κυρία Ορφανίδου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Γαρούφος. Ακριβώς τώρα κάνουμε μία γενική... Κάνουμε μία γενική προγραμματική σύμβαση, ό,τι έργο θα έχει η ΔΕΙΑΒ, να μπορούμε να το υλοποιούμε εμείς. Κάθε φορά που θα προκύπτει έργο, θα φέρνουμε εδώ προγραμματική σύμβαση, η οποία θα υπογράφεται και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΒ και από τη δήμαρχο, την κυρία Ορφανίδου. Κόστος χρηματικό δεν έχει. Όχι, δεν έχει τίποτα κανένα. Κόστος, ναι. Ναι. Η ουσία δεν είναι προγραμματική, είναι ακριβώς είναι μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Μάλιστα. Και ο Δήμος ύστερα τι θα κάνει? Τα μισά τα κάνει δικαιωμένα. Προγραμματικές. Τα κάνει. Δεν τώρα τα κάνει η ΔΕΙΑΒ. Ο Δήμος δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος. Τοποθετήσεις υπάρχουν? Ο κύριος Καραμπατσιάς. Ναι, εγώ θέλω να πω πως είναι στα πλαίσια της ευελιξίας αυτό. Από την άποψη δηλαδή ότι αδυνατεί ο Δήμος, η Δημοτική Επιχείρηση κινείται πιο ευέλικτα και σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και σε επίπεδο ανάθεσης και σε επίπεδο... Γι' αυτό και ο νόμος επιτρέπει και πασάρει την αρμοδιότητα στην Δημοτική Επιχείρηση. Προσωπικά είμαι αντίθετος σε αυτό το σχήμα. Από τη στιγμή που έχεις Δημοτική Επιχείρηση, πρέπει να μεριμνάς έγκαιρα να έχει διαχειριστική επάρκεια, να πάρει όλα τα ISO
δημοπρατήσεων, εκτέλεσης έργων κλπ. Κλπ. Αλλιώς δεν έπρεπε να φτιάξουμε δημοτική επιχείρηση. Προσωπικά ήμουν αντίθετος. Θεωρώ δηλαδή ότι η ίδρυυση, η αποχέτευση θα έπρεπε να λειτουργούν μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου. Με αυτήν την έννοια δεν εγκρίνω την... Είναι θέμα αρχής δηλαδή. Δεν εγκρίνω την προγραμματική σύμβαση αυτή και βεβαίως ούτε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Η Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι, πάμε στο λεπτό Δήμαρχε, για να μην ολοκληρωθούν όλες τις εισηγήσεις. Επειδή δεν μου σηκώσει το χέρι, κύριε Ζευκλή, έχω κύριο Ζευκλή. Να υπενθυμίσω ότι και εμείς ήμασταν αρνητικοί όσον αφορά τον τρόπο που δημιουργήθηκε η ΔΕΙΑΒ. Θεωρούσαμε ότι έπρεπε να οριμάσει ή τέλος πάντων να το τρέχατε νωρίτερα, να το είχατε ετοιμάσει, έτσι να είναι μια πλήρης υπηρεσία και την ημέρα που μετεβάσαμε όλο αυτό το βάρος, τόσο μεγάλο έργο στη ΔΕΙΑΒ, να είναι μια υπηρεσία η οποία να ανταποκρίνεται σε ό,τι τη ζητήσουμε. Αντ' αυτό, εμείς ανακαλύπτουμε ακόμα μια φορά το μόνο που κάναμε εκεί πέρα, κάναμε ΔΕΙΑΒ. Πρώτον, για να γίνονται εργασίες εκτός από το ελέγχο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα ήταν πολύ μεγαλύτερη ο έλεγχος αν υπήρχε, περνούσαν θέματα από εδώ, για να τακτοποιήσουμε κάποιον άνθρωπο του ψηφοδελτίου σας, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ανταποκρίνεται σωστά σε όλο αυτό το έργο το οποίο έχει αναλάβει. Έχουμε αμφιβολίες γι' αυτό. Και τώρα ακούμε ότι αυτό το μπαλάκι που στείλαμε εκεί μας γυρίζει πάλι πίσω. Δηλαδή, απλά πράγματα. Γιατί δεν κρατούσαμε ανέτσι την ίδρυυση εδώ, αν είναι να κάνουμε μια υπηρεσία μόνο για την υπηρεσία, η οποία έχει επιπλέον έξοδα, μάλιστα σήκωσε και επιπλέον εστιοσελίδα, έχει κάνει διάφορα πράγματα και διάφορα έξοδα, τα οποία μόνο έξοδα δημιουργούν. Και για μένα, με το καινούριο αυτό που μας λέτε, μας φέρνει ως θέμα σήμερα, ξανέρχονται αρμοδιότητες, πάλι μοιράζονται, ένα μπάχαλο. Δεν βλέπω καμιά οργάνωση πάνω σε αυτό. Έτσι. Και το καλό που θα έπρεπε να φέρει μια επιχείρηση σαν τη ΔΕΙΑΒ, άρτια βέβαια οργανωμένη, με τα δικά της, με τους δικούς της ανθρώπους, τα δικά της μηχανήματα και όλα αυτά που είχαμε πει τότε στην ίδρυσή της. Οπότε αρνητικά είμαστε κι εμείς, τοποθετούμαστε. Η Δήμαρχος έχει το λόγο. Θα υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά. Η δημοτική επιχείρηση, αν είναι πετυχημένη ή όχι, ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης που έχουμε την εποπτεία των ΔΟΕΒ, δημιουργήθηκε για να υπάρχει ισονομία μεταξύ των δημοτών, των τοπικών κοινοτήτων, των δημοτικών κοινοτήτων, γενικώς των πολιτών του Δήμου Βοΐου. Το αν μπορεί να ανταποκρίνεται ή όχι, πέρα από τα αυτά που ακούστηκαν να λέγονται εδώ μέσα τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για μία ακόμη φορά, νομίζω μπορούν να απαντήσουν οι δημότες, οι φάρμες, οι καταναλωτές και όσοι έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Άρδευσης. Και για να θυμίσω, κύριε Καραμπατσιά, επειδή πολλές φορές το ξεχνάμε εδώ μέσα, ξεχνάμε ότι έχουμε μνημόνιο, το οποίο κανένας δεν το ήθελε και κανένας δεν το θέλει, 3 χρόνια στους υπαλλήλους, στις εργασιακές σχέσεις κλπ. Για να έχει μια επιχείρηση ISO και να μπορεί να στηθεί, να μην γίνει αυτή η προγραμματική σύμβαση, ούτως ώστε να μεταφερθούν αρμοδιότητες, πρέπει να έχει μόνιμους υπαλλήλους. Να έχει διεύθυνση, να έχει όλες τις υπηρεσίες, για να μπορεί να υπάρξει ISO για να λειτουργήσει όπως θα θέλαμε να λειτουργήσει. Παρά τα αυτά, μπορεί διοικητικά να υποστηρίζεται από τον Δήμο Βοΐου, ανταποκρίνεται όμως στο έπακρο, προς τις υπηρεσίες που παρέχει, για τις υπηρεσίες που παρέχει προς τους δημότες και τους επιχειρηματίες του Δήμου Βοΐου. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, δευτερολογία. Το αν πέτυχε ή αν δεν πέτυχε, να σας υπενθυμίσω και να υπενθυμίσω όλο το λαό του Βοΐου ότι εδώ και 6 μήνες έχουμε νερό το οποίο μυρίζει και ακόμα ο λαός του Βοΐου δεν γνωρίζει γιατί μυρίζει. Δεν γνωρίζει ο λαός ακόμα αν πρέπει να το πίνει, αν δεν πρέπει να το πίνει. Αυτή είναι η τόσο μεγάλη επιτυχία που κάνατε με το σχήμα αυτό, ΔΕΙΑΒ, Δίπρα, Δήμος. Ενημερώστε τον κόσμο τουλάχιστον τι γίνεται με το νερό. Έτσι. Ας αρχίσουμε από τα βασικά, λοιπόν. Υπάρχει άλλη θεωρολογία. Η Δήμαρχος και να κλείνουμε το θέμα αυτό. Προς όλους τους δημότες του Δήμου Βοΐου, είστε λαός κι εσείς, κύριε Ζευκλή, περιμένετε λίγο. Επομένως, προς τους δημότες του Δήμου Βοΐου,
Παύλα Λαό του Δήμου Βοϊού, έχουμε να πούμε για μία ακόμη φορά ότι το νερό το οποίο πίνουμε είναι ασφαλέστατο και τώρα πλέον εδώ και ένα μήνα και ποιοτικά άριστο, γιατί έχει πάψει να μυρίζει. Και εξηγώ για μία ακόμη φορά, όποιοι θέλουν και νομίζω ότι θέλουν, γιατί αλλιώς αν δεν θέλουν δεν καταλαβαίνεις, δεν εμπίπτει λόγος εκεί που δεν υπάρχει έδαφος, πρόσφορο για να καταλάβουν αυτό το οποίο λες και εξηγείς. Θα πω για μία ακόμη φορά. Το νερό, όπως είχε τοποθετηθεί ο κύριος Βασιλείου από την Άγκο και η κυρία Λένα Τσικαρδάνη επίσης από την Άγκο, και ταυτόχρονα φέραμε εδώ στη Βίπρα τη θαλάσσια επιχείρηση Ελλάδος που ασχολείται με τα φράγματα της Καρδίτσας, της Λίμνης Πλαστήρα, της Μυκόνου και των 16 φραγμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέλαβε και το φράγμα επάνω του Πραμόριτσα της εταιρείας της ανώνυμης Δίπρα. Το πρόβλημα είχε εστιαστεί λόγω της έκκλησης γεωσμήνης από τα φερτά υλικά των νερών του Πραμόριτσα και των σωμάτων δέντρων και λοιπόν που βρισκόταν στον πυθμένα της λίμνης. Το καλοκαίρι είχε κατεβεί η στάθμη, υπήρχαν υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχε φυτοπλακτόν το οποίο πέθαινε και εκλειόταν η γεωσμήνη. Αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται όπως προανέφερα στα φράγματα, έκανε προσωμιωτή, να μου περιτραπεί η έκφραση, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, εξετάζονταν καθημερινά σχεδόν το νερό. Έχουμε πλέον προμηθευτεί 7.500 ευρώ δαπάνη αναβδομάδα για το φράγμα επάνω ενεργού άνθρακα. Και επομένως και με αυτήν την προσθήκη και έχουμε εξέλιξη και παρακολούθηση του νερού, οι δημότες, ο λαός του Δήμου Βοΐου θα πίνει άριστο νερό, κύριε Ζευκλή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Ζευκλή, κύριε Ζευκλή, νομίζω ότι απαντηθήκατε. Λοιπόν. Επί της ψηφοφορίας, ο κύριος Ζευκλής είπατε αρνητικά, ο κύριος Δελιμάνης αρνητικά, ο κύριος Σόδας αρνητικά, ο κύριος Καρβατσιάς αρνητικά, ο κύριος Λαμπρόπουλος όχι, ο κύριος Σεργίου όχι, ο κύριος Παπαγιάννου ναι, ο κύριος Περιπερής ναι, οι υπόλοιποι συνάδελφοι όλοι ναι. Λοιπόν, και πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης, συνάδελφοι. Θέμα πρώτο, ημερήσιας διάταξης, που τροποποίηση της υπαριθμών 5 του 2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων. Δεν γράφει. Ωραία, επαναλαμβάνω λοιπόν. Θέμα πρώτο, ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση της υπαριθμών 5 του 2014, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. Στην απόφαση 5 του 2014 αναφέρεται ότι στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Απλά για τυπικούς λόγους θα πρέπει να προσθέσουμε το Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Βοΐου. Συμφωνεί το Σώμα? Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Και θέμα δεύτερο, επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα της κληρονομιάς Θήτα Μανούση. Να διαβάσω την προκήρυξη. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνιακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, θέμα καθορισμός των ειδικότερων όρων και λεπτομεριών της εποφυλέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληροδοτήματος Θεοδόρου Μανούση που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχοντας υπόψη και τα λοιπά τις διατάξεις, αποφασίζουμε τον καθορισμό των ειδικότερων
ειδικότερων όρων και λεπτομεριών της υποφελέστερης διάθεσης της περιουσίας του πληροδοκήματος Θεοδόρου Μανούση, που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1852-2008 απόφαση Εφετείου Αθηνών, με τη χορήγηση υποτροφιών ως εξής. 1. Σε αριστούχους μαθητές της πρώτης και δευτέρας τάξης λυκείου, καταγόμενους από τη Σιάτιστα με σειρά προτεραιότητας στα κριτήρια. 1. Τη γέννηση στη Σιάτιστα, α. του ιδίου του υποψηφίου, β. των δύο γονέων του, γ. Του ενός από τους δύο γονείς του, δ. Των παππούδων και των γιαγιάδων του, ε. Του ενός παππού ή της μιας γιαγιάς του, δεύτερον, της εγγραφής, παρακαλώ συνάδελφοι, της εγγραφής στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο του Δήμου Σιάτιστας των παραπάνω προσώπων και τρίτον, της μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Σιάτιστας των αυτών παραπάνω προσώπων. Η επιλογή υποτρόφων θα γίνεται από το Δήμο Σιάτιστας. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν αφοράν τη συγκεκριμένη προκήρυξη, αφοράν σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των πανεπιστήμιων κτλ. Έτσι, για τη συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν βγει οι ανάλογες προκηρύξεις εκ μέρους της Δημάρχου. Να διαβάσω την μία από τις τέσσερις, γιατί αφορά τέσσερις προκηρύξεις συνεχόμενες. Επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα της κληρονομιάς Θήτα Μανούση για το σχολικό έτος 2007-2008. Κύριε Ότα, έχει την καλοσύνη σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με την υπαριθμόν 251-2013 απόφασή μας εγκρίθηκε η προκήρυξη υποτροφιών για το σχολικό έτος 2007-2008 από τα έσοδα της κληρονομιάς Θεοδόρου Μανούση. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής εκδόθηκε η με αριθμόν 29453-22-2013 πρόσκληση της Δημάρχου Βοΐου, με την οποία καλούνταν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για 15 μαθητικές υποτροφίες του σχολικού έτους 2007-2008, αφορά το προηγούμενο σχολικό έτος 2006-2007, ύστερα από την επιλογή που θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπαριθμόν 11-06-287-63-β-0011, κάθετος 14 Φεβρουαρίου 2011, κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, διαβίου μάθησης και θρησκευμάτων, με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και λεπτομεριών της υποφιλέστερης διάθεσης της περιουσίας του κληροδοτήματος Θεόδωρου Μανούση, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Οργανισμού Παροχής Υποτροφιών του κληροδοτήματος Θεοδόρου Μανούση και με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο αριθμός των υποτροφιών που θα δοθούν καθορίστηκε με την από 27 Εβδόμου 2008 απόφαση του Πρετανικού Συμβουλίου, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμό πρωτοκόλλου 111-2-0-0-0-43-47-16-11-2011 έγγραφο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αριθμός πρωτοκόλλου 30-210-24-11 πρωτοκόλλου Δήμου Βοΐου. Αφού ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προβληπόταν με την πρόσκληση και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά, η 5η Δεκεμβρίου 2013 υποβλήθηκαν συνολικά 23 αιτήσεις μετά τον έλεγχο των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Δικαιούχοι των υποτροφιών κρίθηκαν οι 15 πρώτοι κατά σειρά αρρύθμιση του σχετικού επισυναπτώμενου πίνακα επιλογής, στους οποίους ανακηρύσουμε υποτρόφους. Η απόφασή μας αυτή θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σιάτιστας και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό από την ημερομηνία ανάρτησης, και μέχρι 10 μέρες το αργότερο θα μπορούν οι συνάδελφοι να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής. Έτσι, να διαβάσουμε, να δούμε τα ονόματα των υποτροφιών για το 2006-2007. Λοιπόν, συνάδελφοι, όπως έχει κατατεθεί η λίστα, για να μην χρονοτριβούμε, αν υπάρχει κάποια απορία πάνω εδώ, έχουμε τον κύριο Τζαβέλα, τον νομικό σύμβολο για θέματα κληροδοτημάτων, ο οποίος μπορεί να μας λύσει κάθε πρόβλημα, κάθε απορία.
ήδη επίσης για κάθε συνάδελφο. Υπάρχουν τα σχετικά πιστοποιητικά τα οποία εκδόθηκαν από το Δήμο Βοΐου, τα οποία δείχνουν τη σειρά κατάταξής τους. Ας το διαβάσουμε καλύτερα. Κακούλη Τατιανή Γεώργιος Ναι, ναι κύριε Ζευκλή, ορίστε. Σε ρωτήσεις είμαστε, έτσι. Τι γίνεται με την καταγωγή, γιατί βασικό κριτήριο είναι η καταγωγή. Παρατηρούμε εδώ πέρα άνθρωποι που κατάγονται από εδώ και γνωρίζουμε πολύ καλά, πέφτουν χαμηλά στην σειρά λόγω των πιστοποιητικών που εκδίδονται. Το γνωρίζει το θέμα, κύριε Ζεβέλα, το έδειξα μόλις μπήκα. Έτσι. Εδώ πέρα έχετε κάνει μία κατάταξη βάσει της οποίας προτάσσονται αυτοί που ο πατέρας τους, η μητέρα του ή οι ίδιοι έχουν γεννηθεί μέσα στη Σιάτιστα. Ενώ αυτοί που είναι γεννημένοι σε νοσοκομείο της Κοζάνης και σε τρεις μέρες γύρισαν στη Σιάτιστα, χάνουν την καταγωγή τους. Και δεν θεωρούνται βάσει της κατάταξής σας ότι κατάγονται από τη Σιάτιστα. Αυτό είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό κατά εμάς. Δηλαδή, εγώ, επειδή η μάνα μου έτυχε εκείνον τον καιρό να είναι στο ταξίδι στο εξωτερικό, στην ουσία δεν κατάγομαι από εδώ πέρα και ας μεγάλωσα. Δηλαδή, και είναι πάρα πολλοί κόσμος που είναι. Εμένα, και αυτό το ερώτημα σας το βάζω, ή μάλλον στην τοποθέτησή μου καλύτερα, αν θέλετε. Ας το απαντήσετε εσείς πώς το σκεφτήκατε, πώς το κάνετε, τι έχετε κάνει πάνω σε αυτό. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις. Να ακούσουμε και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά που θα πείτε. Λοιπόν, πριν δώσω τον λόγο στον νομικό σύμβολο, να ξαναδιαβάσω, κύριε Ζευκλή, την εγκύκλιο από την Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνιακών Θεμάτων, από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων. Καθορίζει λοιπόν η εγκύκλιο αυτή, την οποία φρόντισα επίτηδες να τη διαβάσω στην αρχή της εισήγησής μου. Λοιπόν, ότι με απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με τη χορήγηση των υποτροφιών ως εξής. Η απόφαση αφορά το Εφετείο Αθηνών, λοιπόν. Πρώτη ομάδα. Σε αριστούχους μαθητές πρώτης και δεύτερης τάξης λυκείου, καταγόμενους από τη Σιάτιστα με σειρά προτεραιότητας στα κριτήρια. 1. Τη γέννησή τους στη Σιάτιστα. Α. Στην κατηγορία 1, λοιπόν, αναφέρει τη γέννηση στη Σιάτιστα. Α. Του ιδίου, στη συνέχεια, στην πρώτη κατηγορία. Των δύο γονέων του, στην ίδια κατηγορία. Του ενός από τους δύο γονείς. Των παππούδων κλπ. Δεύτερη κατηγορία, εφόσον καλυφθεί αυτή, ορίζει η εγγραφή στο Μητρώο Ιδημοτολόγιο του Δήμου Σιάτισσας των παραπάνω προσώπων και τρίτον της μόνιμης κατοικίας. Έχουμε όμως εδώ τον νομικό σύμβολο, ο οποίος νομίζω μπορεί να μας ερμηνεύσει καλύτερα. Κύριε Τζαβέλα. Οι υποτροφίες δίνονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία εκδόθηκε μετά την απόφαση του εφετείου και καθορίζει τη σειρά. Αυτή η απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να αλλάξει μόνο με νέα απόφαση του εφετείου, που θα χρειαστεί και χρόνος, και ήδη αυτές οι υποτροφίες έχουν καθυστερήσει πάνω από μια πενταετία. Και εκτός από αυτές, είναι και τρεις άλλες χρονιές οι οποίες περιμένουν να στείλουμε την επιλογή αυτών για να αποφασίσουμε και για τις υπόλοιπες. Δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς καλούμαστε απλά να κάνουμε την επιλογή με τα στοιχεία που έχουμε. Η καταγωγή, έχετε δίκιο στο γεγονός που λέτε ότι είναι όντως άδικο. Αλλά η καταγωγή βγαίνει από τα επίσημα χαρτιά, από τα επίσημα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος. Και τα επίσημα στοιχεία είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου φαίνεται που έχει γεννηθεί ο καθένας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ήρθαμε σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο, ήρθαμε σε συνεννόηση με το Υπουργείο. Ψάξαμε και νομολογιακά σε δικαστικές αποφάσεις. Δυστυχώς, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Το πιστοποιητικό καταγωγής μόνο με επίσημα έγγραφα μπορεί να εκδοθεί. Και αυτό είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Από εκεί. Δεν μπορεί να αλλάξει, δηλαδή. Ναι. Ο κύριος Στεργιό. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον πίνακα της κατάστασης αυτό, ποιος τον έχει συντάξει. Δηλαδή βλέπω εδώ, που τους γνωρίζω σχεδόν όλους, να μην πω 100%, ότι γράφει παππούδες, γιαγιάδες και είναι πατεράδες στους συνέπω εδώ.
ασχοληθεί. Ναι, δεν έχουν γεννηθεί, αλλά εγώ ξέρω παράδειγμα το Δάρδαο γεννήθηκε στο σπίτι του εδώ και δεν τον έχουν μέσα. Για ποιον Δάρδα λέτε? Εμείς έχουμε. Δάρδας Ιωάννης. Υπάρχουν τα πιστοποιητικά, συνάδελφοι, υπάρχουν τα πιστοποιητικά, έτσι, μπορείτε να τα... Θες να δεις το πιστοποιητικό, πώς έχει? Όχι. Ναι, ναι κύριε Παπαδιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με το κληροδότημα, υπάρχει ένα καταστατικό. Καθότι βλέπω εδώ πέρα το αρχικό καταστατικό, το οποίο έχει συσταθεί η χειρόγραφη διαθήκη ή οποιαδήποτε διαθήκη, το έτος 39. Καθότι βλέπω έχει γίνει μία μετατροπή το 76, κάνατε αυτό. Πέρα από εκεί, από το 76, έχετε άλλο καταστατικό, έχετε κάνει κάποια άλλη παρεμβολή που να αλλάξετε την αρχική διαθήκη ή έχετε προσθέσει ή έχετε αφαιρέσει? Ποιο έτος? Το μικρόφωνο, κύριε Τζάβελα. Κάποια στιγμή βγήκε, να σας διαβάσω κιόλας, να τη βρω μισό λεπτό, μια απόφαση του εφετείου, η οποία με την απόφαση αυτή, δυστυχώς αλλάξανε κάποια πράγματα, γιατί μέχρι την απόφαση αυτή παίρνανε αποκλειστικά οι μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν στα εδώ λύκια της Χιάτσης. Μετά την απόφαση αυτή έχουν δικαίωμα, δεν κρίνουμε εμείς την απόφαση, έτσι, έχουν δικαίωμα όσοι κατάγονται από τη Χιάτσης, άσχετα σε ποια λύκια φοιτούν, σε όλη την Ελλάδα, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Από εκεί και πέρα, και σύμφωνα με αυτή την απόφαση, επίσης, αυτή η απόφαση όρισε ότι ως αναφορά τους φοιτητές, στις φοιτητικές, ενώ πριν παίρνανε ουσιαστικά όσοι ήταν από εδώ από Σιάτιστα, τώρα το 50% του αριθμού των υποτροφιών θα καλύπτονται από παιδιά, από τα δικά μας εδώ παιδιά, δηλαδή, και 50% από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα υπήρξαν αντιδράσεις και τα λοιπά, δίκες και άδικες, ναι. Ναι. Μόνιμη κατοικία του Δήμου, πότε έχει προστεθεί αυτή η παράγραφος, ποιο έτος? Και από ποιο οικονομικό έτος ξεκίνησε να δίδονται οι υποτροφίες για αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία? Η υπουργική απόφαση βγήκε σύμφωνα με την απόφαση του εφετείου. Να σας πω.
είναι η απόφαση του εφετείου Αθηνών 1850 του 2008. Του 2008. Και... Όχι. Μετά την απόφαση αυτή, είναι η πρώτη φορά που δίνονται, γι' αυτό και δίνονται οι πρώτες 4 χρονιές. Αυτό. Ναι, ο κύριος Καμπρό. Εγώ να κάνω την ερώτηση, τώρα μέχρι εδώ που φτάσαμε δεν γίνεται τίποτε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στη Σιάτιστα, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε μαιευτήριο για να γεννάνε. Οπότε όλα τα παιδιά θα γεννούνται ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Κοζάνη ή κάπου αλλού. Και... Ορίστε. Εντάξει, μπορεί να προβλέψατε, το Υπουργείο τι προβλέπει. Και σας το λέω, γι' αυτό εκεί πρέπει οπωσδήποτε αυτό να είναι το εφετείο. Το εφετείο δεν ξέρει. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε. Γιατί... Ναι. Δεν είναι θέμα του εφετείου η καταγωγή. Η καταγωγή είναι θέμα νομοθεσίας. Η νομοθεσία αυτό προβλέπει. Γενικότερα, η καταγωγή βγαίνει από τον τόπο γέννησης. Η αλήθεια είναι, σας λέω, επειδή το αντιμετωπίζουν σε όλη την Ελλάδα, δεν είμαστε μοναδικοί, έχουν παντού το πρόβλημα αυτό. Και οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και ασχοληθήκαν με αυτό το ζήτημα, δεν αλλάξανε τίποτε. Δυστυχώς δεν αλλάξανε τίποτε, ναι. Τώρα, εγώ σας λέω να κάνουμε μια προσπάθεια. Έγιναν προσπάθειες και σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί ο σκοπός, ένας από τους σκοπούς του κληροδοτήματος είναι αυτός, οι υποτροφίες των παιδιών από τη Σκιάτιστα. Έγινε μια προσπάθεια με τον καινούριο τον νόμο να έρθει ο φάκελος στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εδώ στο γραφείο το δικό μας κληροδοτημάτων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, επειδή για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε περισσότερο λόγο, να έχουμε και τη δυνατότητα να ελέγξουμε κάποια πράγματα. Επειδή όμως έχει και άλλους σκοπούς το κληροδότημα, μας απήντησαν από κάτω, από το Πανεπιστήμιο, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε, στην πορεία θα προσπαθήσουμε κάποια πράγματα, χωρίς να είμαστε και σίγουροι για το αποτέλεσμα. Τώρα, στην ουσία, στις συγκεκριμένες υποτροφίες, πρέπει να εγκριθούν για να πάνε στο Πανεπιστήμιο, να δοθούν τέλος πάντων αυτές κάποια στιγμή, να εκδοθούν και οι αποφάσεις για τις υποτροφίες φοιτητών και να συνεχιστεί και για τις επόμενες χρονιές. Γιατί αν και τώρα δεν προχωρήσει το ζήτημα, θα έχουμε χειρότερα προβλήματα. Ναι, μα είναι άδικο, το καταλαβαίνουμε φυσικά όλοι. Ναι, δεν είναι. Ο κύριος Καραβατσιάς. Ο Ζευκλής. Εδώ υπάρχει μία... Για μας κατεμάς... Συνάδελφοι, μόνο θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Επειδή μπήκαμε σε μία λογική ερωτήσεων, απαντήσεων, χωρίς να υπάρχει, θα ήθελα να κρατήσουμε τη διαδικασία για να μην χρονοτριβούμε ιδιαίτερα και να υπάρχει μία σειρά. Ο κύριος Ζευκλής. Εισήγηση ή ερώτηση, κύριε Ζευκλή. Μιλάω. Εισήγηση ή ερώτηση. Εισήγηση. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι κατ' εμάς εδώ υπάρχει μία ανομαλία, έτσι, είναι ο νόμος μπροστά βέβαια. Η ανομαλία είναι ως εξής, για να το εξηγήσουμε και για το όσους παρακολουθούν. Εάν περάσει αύριο εδώ ένας τσιγκάνος, ένας Ρωμά και πιάσουν υπόνοι τη γυναίκα του στο κέντρο υγείας και γεννήσει το παιδί της, το παιδί αυτό κατάγεται από τη Σιάτιστα και έχει όλα τα δικαιώματα σε όλα τα κληροδοτήματα της Σιάτιστας. Άνθρωποι που μεγαλώνουν εδώ πέρα, κρατιούνται με δυσκολία σε αυτόν τον τόπο και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, δεν δικαιούνται γιατί έτυχε όλοι οι πιο πολλοί να έχουν γεννηθεί στην Κοζάνη. Επειδή οι αποφάσεις που παίρνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αφορούν μόνο αυτήν την λίστα και αυτήν την παροχή, έτσι αφορούν τι γίνεται από τώρα και πέρα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, κύριε Τζαβέλα, που το ψάξατε κιόλας, επειδή λίγοι είναι αυτοί ακόμη η γενιά που οι γονείς φοιτητών σημερινών έχουν γεννηθεί στη Σιάτιστα. Αυτό σταματάει γύρω στο 65, 66, 67, ας πούμε, γεννηθείς. Άραγε να φανταστούμε ότι σε 6-7 χρόνια από σήμερα, κανένας
δεν θα δικαιούται από το μανούσιο ή από άλλο πληροδότημα να πάρει χρήματα, διότι δεν θα υπάρχουν γονείς καταγόμενοι από τη ΣΕΑΤΣΕ, μια και θα είναι όλοι γεννημένοι ή στο εξωτερικό άλλοι ή στην Κοζάνη, έτσι. Και θα δικαιούνται κάποιοι που έχουν κάποιον παππού. Μήνυμα στην υπερβολική. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω την... Σήμερα στην κατάταξή σας έχετε... έχετε. Όποιος την έκανε, εσείς την κάνατε. Λοιπόν, υπάρχει, ας πούμε, γονείς οι οποίοι όχι απλώς κατάγονται, γεννηθήκαν, έγινε αυτό, γεννήθηκαν στην Κοζάνη, μεγαλώσαν και είναι εκτός την κατάταξη γιατί είναι παππούς γιαγιά. Ενώ υπάρχει άλλος ο οποίος ούτε καν γεννήθηκε εδώ, η μητέρα του και είναι πιο πάνω. Δηλαδή, ήδη υπάρχει αδικία μέσα σε αυτή την κατάσταση. Βάσει τις πραγματικότητες και όχι βάσει τους νόμους. Έτσι, έτσι. Εμείς γιατί το κάνουμε θέμα. Πρώτον, θέλουμε να προβλέψουμε το μέλλον ότι αν συνεχίσουμε έτσι, το μανούσιο και το το ίδρυμα, το πανεπιστήμιο, είναι αντίπαλός μας σε αυτά. Αυτό να το γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε την ιστορία. Σας το λέω εγώ. Είναι αντίπαλος σε αυτά. Έτσι. Δεν είναι αυτός που συμβουλευόμαστε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει πολλά χρήματα από το μανούσιο κάτω, κρατήσαν για πολλά χρόνια δήθεν για ανακατασκευές κτηρίων και παραμύθια. Τρώγαν χρήματα και καθυστερούσαν. Κύριε Ζευκή, στον τρόπο εκφράσεως, παρακαλώ τώρα, έχουν φάει κλπ. Έχουν φάει χρήματα. Πώς θα το πω, έχουν, πώς θα το πω. Αρπάξαν. Η Ελλάδα, αν αντιληφθήκατε, κινείται σε αυτό το ρυθμό. Ο αρπάξας του αρπάξαντος. Τουλάχιστον εμείς που δεν αρπάζουμε, θα εκφραζόμαστε όταν σκεφτόμαστε τέτοια θέματα με αυτόν τον τρόπο. Και με χαρακτηρισμούς, δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Αυτά γινόταν, ένα πανηγύρι τόσα χρόνια. Και εδώ το μανούσιο, ο Δήμος υπέστη προτού 5-6 χρόνια μια μεγάλη ήττα με την απόφαση που μας διαβάσατε. Και έχουμε, και επί το προκειμένου, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε εδώ και 6 χρόνια από όταν βγήκε, από το 2008, που λέμε πρέπει να προσφύγουμε. Εσείς το είπατε. Θα κάνουμε κάτι. Γιατί θα κάνουμε κάτι. Έπρεπε να το είχαμε κάνει εδώ και 6 χρόνια από όταν ήρθε αυτή η απόφαση και να είμαστε έτοιμοι τώρα οριστικά να ξέρουμε τι κάνουμε. Ακόμα και η δική σας θητεία. Εδώ. Προτού 2 χρόνια ενημερώσαμε όλα αυτά που λέω σήμερα εδώ, σας τα είπαμε. Έγινε μια επιτροπή στο γραφείο της Δημάρχου. Πήραμε την υπόσχεση από την Δήμαρχο. Ναι, θα δούμε, θα κάνουμε, θα οργανώσουμε, θα οργανώσουμε. Και δεν έγινε τίποτα. Και ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα να κάνουμε την κατανομή χωρίς πάλι να έχετε κάνει κάτι. Έτσι. Να πείτε μετά εσείς. Εμείς αυτόν τον αγώνα, έστω με τις λίγες πιθανότητες δίνετε εσείς νομικά, έπρεπε να τον είχαμε κάνει εδώ και 5-6 χρόνια. Να ξέρουμε τι κάνουμε, να καταλήξουμε πάνω σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι αν και μας αφορά, αν και μας τσούζει, δεν έχουμε κάνει σε αυτή την κατεύθυνση, πέρα το να μαζεύουμε πληροφορίες, κάτι ουσιαστικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν. Εμείς αυτό θα ήθελαμε. Αλλά για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε σήμερα, μιας και αποφασίζουμε, είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση του εφετείου, θέλουμε να μας εγγυηθείτε εσείς το νομικός, ότι η σημερινή μας απόφαση σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργήσει κάτι κεκτημένο για την κατανομή, έτσι ώστε ο νομοθέτης κάθε φορά να λέει, αφού την εφαρμόσετε την κατανομή αυτή, την κατάταξη βάση καταγωγής μία φορά, παγιώνεται και τελειώνει αυτό. Έτσι. Αυτό θα θέλαμε να μας το εγγυηθείτε εσείς που είστε οι νομικοί που τα επεξεργάζετε αυτά. Άπαξ εσείς μας το εγγυηθείτε, που εμάς το βλέπουμε και λίγο κομμάτι δύσκολο, δεν έχουν κανένα θέμα να ψηφίσουμε αυτή την κατάταξη. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τζαβέλα, απλά κύριε Ζευκλή, για το ότι μετά από μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει κανείς που να δικαιούται. Ο νομοθέτης έχει προβλέψει για το πριν από μερικά χρόνια, γιατί έχει τις κατηγορίες 2 και 3. Επομένως, έχει προβλέψει ότι όταν πλέον δεν θα υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν ή γονείς οι οποίοι θα γεννήθηκαν, στη Σιάτιστα θα γράφει. Δεύτερον, της εγγραφής στο Μητρώο ή Δημοτολόγιο στον πρώην Δήμο Σιάτιστας, Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας, Δήμου Βουΐου των παραπάνω προσώπων. Και τρίτον, της μόνιμης κατοικίας στον πρώην Δήμο Σιάτιστας, Δημοτική Κοινότητα Σιάτιστας, Δήμου Βουΐου. Επομένως, σαφώς και πάντα θα υπάρχει μια δεξαμενή άντλησης ατόμων οι οποίοι θα δικαιούνται υποτροφία. Ο κύριος Τζαβέλας. Ναι. Εντάξει, Λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας και στη συνέχεια ο κύριος Καραμπατσιά. Καταρχήν κάνετε πολύ καλά και θέτετε το θέμα της καταγωγής, όπως είναι η κατάσταση τώρα. Γιατί είναι όντως άδικο και από την άλλη, για να αλλάξει μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί, πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες. Δηλαδή, αν εμείς πηγαίναμε στο εφετείο χωρίς να κάνουμε τη διαδικασία για τις υποτροφίες,
όπου φαίνονται αυτά τα προβλήματα, θα μας έλεγε ο δικαστής τι έχει αλλάξει, ρε παιδιά, σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση και την χαρακτηρίζετε εσείς λανθασμένη. Για να μπορέσουμε εμείς να επιδιώξουμε αλλαγή μέσω καινούργιας απόφασης, πρέπει να διαπιστώσουμε τα προβλήματα στην πράξη. Γεγονός που το βλέπουμε τώρα, με τις παρούσες υποτροφίες. Δηλαδή, θα πάμε στο εφετείο και θα πούμε, κοιτάξτε να δείτε, επειδή όλοι πλέον γεννιούνται εκτός Σιάτιστας, στο τέλος δεν θα υπάρχει αυτό που λέτε εσείς. Άσχετα για τα επόμενα που συμπλήρωσε ο Πρόεδρος και έχει δίκιο. Οπότε, ένα είναι αυτό. Κατά δεύτερο λόγο, το κύριο βάρος της ευθύνης το φέρουν οι προηγούμενοι, οι οποίοι επιτρέψανε να ληφθεί μια τέτοια απόφαση από το εφετείο. Γιατί πιθανόν να το χειριστήκανε λάθος. Επίσης, το γεγονός ότι καμία ενέργεια δεν έκανε ο Δήμος και από πληροφορίες που έχουμε, η απόφαση αυτή η υπουργική βγήκε χωρίς να συμμετέχει καθόλου ο Δήμος στις όλες διαδικασίες μέχρι το 2011 που εκδόθηκε αυτή η απόφαση. Και αν δεν κάνω λάθος, πολλοί από εσάς ήσασταν στα Δημοτικά Συμβούλια. Σας παρακαλώ, να μην μπούμε στη διαδικασία του διαλόγου. Σας λέω, από τη στιγμή που διαπιστώνουμε αυτά τα προβλήματα και όλοι συμφωνούν ότι είναι άδικο για κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν, γεννήθηκαν εδώ κτλ. Όταν θα έρθει η ώρα και αφού δώσουμε αυτές τις υποτροφίες, σας λέω, για να μπορέσουμε να εμφανίσουμε κάποια στοιχεία, θα πάμε και στο εφετείο και θα επιδιώξουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Πάντως, εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε με αντίξωες συνθήκες, γιατί σας λέω ήταν και το Πανεπιστήμιο κλειστό, να προχωρήσουμε τη διαδικασία, την έχουμε ολοκληρώσει και τουλάχιστον κάποια παιδιά που έπρεπε να τα έχουν πάρει από χρόνια, κάποια στιγμή θα τις πάρουν τις υποτροφίες. Αυτό από την πλευρά μας, πιστεύω, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Ο κύριος Καραμπατσιάς. Είναι δύσκολο θέμα, δεν είναι εύκολο θέμα. Και ίσως πολλοί να τους φαίνεται και περίεργο και παράξενο και δυσνόητο. Καταρχήν να πούμε ότι για πρώτη φορά γίνεται τέτοιου είδους κατανομή σε μαθητές πρώτης και δευτέρας τάξεων του Λυκείου. Ο Θεόδωρος Μανούσης με την περιουσία του και τη διαθήκη του έλεγε «Απ' τη γενέτειρά μου την υπόδουλη Σιάτιστα στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τότε, ένα άτομο, ένας μαθητής, θα την χάνει της υποτροφίας. Και ένα άτομο από την υπόλοιπη Ελλάδα, από την ελεύθερη Ελλάδα. Επί 53 χρόνια αυτό το πράγμα δεν εφαρμοζόταν. Το έλεγε όμως. Μέχρι το 2005 δινόταν οι υποτροφίες και δινόταν αρκετά λεφτά και σπουδάσαν για πάνω από 50 χρόνια πολλά παιδιά, έτσι όπως έκανε την κατάταξη ο αείμνηστος Θεόδωρος Μανούσης. Προτάσσονται οι θεωρητικές και θετικές επιστήμες, κύρια θεολόγοι, φιλόλογοι κλπ. Προτάσσονταν αυτοί. Την κατάταξη την έκανε με βάση αυτά τα κριτήρια που λέγαμε και πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση το βαθμό εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο και, όπως είπα και πριν, πάρα πολλά παιδιά έπαιρναν αυτήν την υποτροφία. Άρχισαν τα ζητήματα των ενστάσεων. Βγάλαμε μόνιμα στα μάτια μας, πολλοί γονείς επέμεναν, βγάλαμε μόνιμα στα μάτια μας και ενώ ήταν ωφελούμενοι 25 φοιτητές, 22, 20, 30, με μεγάλα ποσά, αγαπητοί συνάδελφοι. Ποσά τέτοια που κάλυπταν το ενίκιο των φοιτητών. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για έναν φοιτητή το 2014. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές της Σιάτιστας ολιγόρησαν. Έπρεπε να προσβάλλουν την απόφαση αυτή. Όρισαν έναν δικηγόρο καταγόμενο από τη Σιάτιστα, δεν ξέρω ίσως και πού είναι στο χάρτη, ο οποίος θεωρώ ότι έχει ευθύνη και θα το πω ο κύριος Βαΐς. Δεν
προσέβαλε αυτήν την απόφαση, δέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και η προπροηγούμενη έχουν ευθύνη στο θέμα αυτό. Φτάσαμε σήμερα, αφού έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση, να μην μπορούμε, έτσι δεν είναι κύριε Τζαβέλα, να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα κατά αυτής της απόφασης. Αυτή εκδόθηκε αμέσως μετά και η υπουργική απόφαση και πάμε για υλοποίηση αυτής της απόφασης. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, η Δημοτική Κοινότητα Σάντιστας, ο Δήμος Βοΐου, στο αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή τη δίκη για να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση με την καταγωγή. Γιατί έτσι όπως πάμε, αφού δεν υπάρχει μεευτήριο εδώ, δεν θα υπάρχει στην πορεία ο όρος καταγωγή, άσχετα αν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες που έχει παρακάτω από παππούδες, από γιαγιάδες, από έναν παππού, από μία γιαγιά κλπ. Κλπ. Σημασία έχει ότι η Σιάτιστα επλήγει με αυτήν την απόφαση. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε πίσω. Τουλάχιστον εγώ και σαν παλιός δημοτικός σύμβουλος και με όσους νομικούς ασχολήθηκαν καταγόμενος από τη Σιάτιστα. Όλους ασχολήθηκαν με το θέμα, πρέπει να γίνει ξανά η δίκη από την αρχή. Και αυτό σημαίνει, καταλαβαίνετε τώρα, χρόνος που, ίσως που ξεπερνά και τα 5-6 χρόνια, έτσι δεν είναι. Όχι, 5 χρόνια δεν χρειάζεται. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν πάμε εκεί θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας στοιχεία να πείσουμε το δικαστήριο ότι πρέπει να αλλάξουμε. Ακριβώς. Αυτό που γίνεται τώρα είναι καλό. Υπάρχουν θέματα τώρα. Όπως είπαμε, το θέμα της καταγωγής και βεβαίως η σειρά κατάταξης. Το γεγονός δηλαδή ότι προτάσσονται, μάλλον να πούμε ότι για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι παίρνουν πρώτα οι μαθητές των ηλικίων που δεν έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια και θα παίρνουν και οι φοιτητές αυτών των κατευθύνσεων που είπαμε και θα προτάσσονται οι αριστεύσαντες μαθητές. Αφού αρίστευσαν ως μαθητές, θα έχουν προτεραιότητα και ως φοιτητές. Χωρίς αυτό όμως να αποκλείει και άλλους, αν ο αριθμός των υποψηφίων υποτρόφων είναι μεγαλύτερος, είναι μεγάλος. Τώρα είδαμε ότι σαν μαθητές, τη μία χρονιά είναι 15, την άλλη 15, την άλλη 10 και την άλλη 5. Παίζεται ο αριθμός από τα ποσά που έχει στη διάθεσή του το κληροδότημα. Άρα λοιπόν εμείς τώρα, εάν δεν προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία να στείλουμε, να πάρουν οι μαθητές, να προχωρήσει και η επόμενη φουρνιά των μαθητών, δηλαδή τα σχολικά έτη μετά το 2010, θα καθυστερούν να πάρουν και οι φοιτητές μας, οι οποίοι σημειωτέων έχουν τελειώσει τις σπουδές, δεν έχουν χάσει το δικαίωμα, έτσι δεν είναι. Δεν έχουν χάσει το δικαίωμα γιατί θα διεκδικήσουν την υποτροφία τους αναδρομικά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που τέλειωσαν από το 2005, 6, 7, 8 τις σπουδές τους, αλλά είναι δικαιούχοι των υποτροφιών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ήμουν από αυτούς που στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήθελα να λύσω ένα ζήτημα, περίμενα μια απάντηση, γι' αυτό και πρότεινα, χωρίς να προσβάλλω τον κύριο Τζαβέλα ότι δεν έκανε καλά. Με βάση τον νόμο, αυτή είναι η κατάταξη, συνάδελφοι. Το λέω και εγώ με ευθύνη που ασχολήθηκα. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ευθύνες πολιτικές καταγράφονται. Ας βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος. Ότι έπρεπε να προσφύγουμε, ότι δεν έπρεπε να τραβάμε τα μαλλιά μας μεταξύ μας, ότι χάσαμε το 50%. Αυτό δεν το λέει κανένας. Χάσαμε το 50%. Δηλαδή το παίρνει η υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Υπάρχει μια θεωρία εδώ, την έλεγαν και κάποιοι δικηγόροι. Επειδή δεν το παίρνουν χαμπάρι, λέει. Πάνε οι εποχές εκείνες που δεν έπαιρναν χαμπάρι από άλλες περιοχές, ότι το μανούσιο δίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στην ελεύθερη Ελλάδα εννοούσε, δηλαδή που δεν περιελάμβανε τα όρια της Σάτιστας που ήταν στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 50%. Πάνε αυτές οι εποχές. Νομίζω ότι θα έχουμε πληγή σε αυτήν την ιστορία. Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το αν πράγματι το κληροδότημα διαθέτει όλα τα χρήματα. Το είπε πριν ο κύριος Ζευκλής. Αν διαθέτει, αυτά πρέπει να τα δούμε όλα σε συνεργασία και με το Υπουργείο Οικονομικών και με τις συγκλητικές αρχές που έχουν την ευθύνη και με τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν μπορεί να έρθει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μπορεί να έρθει γιατί το κληροδότημα αυτό δίνει και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Λοιπόν,
Πολύ λίγους, δηλαδή, όσοι ξέρουμε, πολύ λίγοι σπούδασαν και έγιναν και καθηγητές των πανεπιστημίων από αυτό το κληροδότημα. Είναι μεγάλο όπλο στα χέρια της σιάτιστας αυτό και στα χέρια της παιδείας και της μόρφωσης. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να καταλήξουμε, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ο πίνακας έγινε έτσι, υπάρχουν αδικίες. Κάποια παιδιά το χάνουν που είναι καταγόμενοι από δύο γονείς, αλλά την χάνουν να είναι, πώς το λένε, να είναι σαραντάριδες κλπ. Έτσι, γεννημένοι στην Κοζάνη σε μευτήρια, ενώ εγώ, ας πούμε, που γεννήθηκα με μαμή στο σπίτι, έχω καταγωγή από τη Σιάτιστα. Ο Χρήστος, όπως είπε πριν ο Ζευκλής, που γεννήθηκε, ξέρω εγώ, στην κλινική του Λοϊζίδη τότε, θυμάστε, ή του Χάμουργκα στην Κοζάνη, δεν έχει. Έτσι, μπράβο. Αυτές είναι αδικίες που με την αναψηλάφιση της δίκης, κυρία Δήμαρχε, που πρέπει να κάνουμε. Κύριε Καμπασιά, να ολοκληρώνω. Ναι, ολοκληρώνω αυτό. Τα είπα όλα αυτά έτσι για να καταλάβουν και ο κόσμος, αλλά και οι περισσότεροι συνάδελφοι που δεν κατάγονται από τη Σιάτιστα, τι ακριβώς είναι αυτό το κληροδότημα. Ευχαριστούμε, αυτά. Κύριε Καμπασιά. Πριν προχωρήσουμε, να δώσω το λόγο στην κυρία Δήμαρχο, αλλά πριν, κυρία Δήμαρχο, να σας δώσω, ήθελα να κάνω και εγώ μία αναφορά σε μία συγκεκριμένη παράγραφο. Σύμφωνα με την παράγραφο, η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλει τους υποτρόφους τον μήνα Σεπτέμβριο για κάθε έτος της προκήρυξης μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας σπουδών στο Λύκειο. Νομίζω ότι δημιουργεί ένα ερώτημα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την παράγραφο, αυτό σημαίνει ότι αν ένας δικαιούχος της Β' Λυκείου παίρνει για τη χρονιά, είναι δικαιούχος υποτροφίας, θα πάρει την υποτροφία για την επόμενη χρονιά που θα είναι Γ' Λυκείου. Για έναν δικαιούχο όμως της υποτροφίας της πρώτης λυκείου, αν θεωρήσουμε ότι η κανονική διάρκεια του λυκείου είναι μέχρι και τη λήξη της γάμα, που αυτή είναι η κανονική διάρκεια, τότε τίθεται το ερώτημα. Αυτός ο μαθητής που εκρίθη στην πρώτη λυκείου, αν κριθεί και στη δευτέρα λυκείου ως δικαιούχος, τι γίνεται, δικαιούται δύο φορές την υποτροφία ή πάει αναχρονιά? Εάν η ερμηνεία είναι ότι πάει αναχρονιά, τότε σαφώς, αλλά όπως είναι διατυπωμένο, χρήζει κάποιες διευκρίνησεις, νομίζω εγώ. Γιατί δεν φαίνεται ότι πάει αναχρονιά, πάει μέχρι την κανονική λήξη του λυκείου. Αυτό ονοματίζει, λέει, μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, σύμφωνα με αυτό, και εγώ θεωρώ ότι πράγματι, κύριε Καραμπατσιά, έτσι είναι, εφόσον το ονοματίζει και λέει πρώτης και δευτέρας, αλλά αυτή η παράγραφος θεωρώ ότι χρήζει κάποιες διευκρίνησεις, γιατί διαφορετικά διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Κατεβαίνουμε στη λίστα πιο κάτω. Εντάξει. Ίσα-ίσα, επειδή τα χρήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, αυτό πλήττει τους μαθητές, δηλαδή. Επειδή τα χρήματα είναι συγκεκριμένα για πρώτη και δευτέρα, εάν τέλος της σχολικής χρονιάς σημαίνει και η τρίτη λυκείου, τότε θα μειωθεί ο αριθμός. Θα μειωθεί ο αριθμός. Κύριε Καρβατσιά, διευρύνεται ο αριθμός. Ξαφνικά κάποιος που έχει κριθεί στην πρώτη λυκείου, εάν δικαιούται στη δευτέρα και στην πρέπει τρίτη. Πρέπει να αριστεύσει λυκείου, όμως και στην δευτέρα. Πρέπει να αριστεύσει και στην τρίτη. Όχι, και έχουμε περιπτώσεις στους πίνακες που αρίστευσε στην πρώτη, δεν αρίστευσε στη δευτέρα. Λοιπόν, ή αριστεύει μόνο στη δευτέρα. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Εδώ η παράγραφος δεν λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσει. Η παράγραφος λέει ότι το δικαιούται καθ' όλη τη διάρκεια του κανονικού λυκείου. Σας παρακαλώ, κύριε Ζευκλή, δεν σας διέκοψα. Αυτό σημαίνει ότι εάν πράγματι το πάρει, στη δευτέρα λυκείου προστίθεται κάποιος άλλος, διευρύνεται ο αριθμός. Επομένως, καλά είναι να διευκρινιστεί. Η κυρία Δήμαρχος έχει το λόγο. Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, αναλαμβάνοντας το Δήμο Βοΐου εδώ και 3 χρόνια περίπου, υπήρχε μία χαώδης κατάσταση πάνω στο θέμα κληροδοτημάτων, παύλα ιδρυμάτων. Με πολύ μεγάλο κόπο, και θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον συνάδελφο, τον κύριο Τζαβέλα, όπως και τον Δημήτρη τον Λιούπα, ο οποίος είναι οικονομολόγος λογιστής, έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να συγκεντρωθούν σε ένα γραφείο τα κληροδοτήματα, να δούμε τους σκοπούς τους και να αρχίσουμε επιτέλους αυτά τα κληροδοτήματα να λειτουργούν, να είναι λειτουργικά. Ενδεικτικά, πριν αναφερθώ στο κληροδότημα Μανούση, θα αναφερθώ στο κληροδότημα Γάρου, ενδεικτικά. Ένα από τα προβλήματα τα οποία βρήκαμε και τις δυσκολίες. Ένα κληροδότημα στο οποίο λιμνάζουν 310.000 ευρώ. Δεν είχε επιτελέσει ποτέ το σκοπό του, και αυτό, όπως και το Μανούση, για πρώτη φορά λειτουργεί
αποδίδοντας μάλλον, υλοποιώντας τον σκοπό του. Έχουμε εκεί μεγάλα πρόστιμα, γιατί δεν είχαν υποβληθεί ποτέ φορολογικές δηλώσεις, δεν είχε υποβληθεί φόρος τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό χαράτσι, οι προηγούμενοι φόροι κλπ. Φέτος, για πρώτη φορά, παίρνουν παιδιά χρήματα από αυτό το κληροδότημα του Γάρου στο Τσοτήλι και έπρεπε να δούμε, δεν είναι μόνο αν γνωρίζει κάποιος συνάδελφος, αν κατάγεται από τη Σιάτιστα, κύριε Καραμπατσιά, είναι θέμα νομικό. Μίλησα με τον κύριο Τζόνο Θόδωρο, έγκριτο νομικό από τη Σιάτιστα, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό και το θέμα της καταγωγής ενδεχομένως, το οποίο το διερευνά και είπε θα βοηθήσει, γιατί θέλει να λυθεί αυτό το θέμα που είναι άδικο πραγματικά, το να γεννιέται κάποιος στην Κοζάνη, αλλά να μένει στην Κοζάνη από τη δεύτερη μέρα από τη γέννησή του, ίσως δεν μπορεί να λυθεί με εφετειακή απόφαση. Ίσως θέλει παρέμβαση που να λέει από πού θα προκύπτει και να αλλάξει η νομική έννοια του όρου της καταγωγής. Αυτή τη στιγμή η καταγωγή προσδίδεται από το πιστοποιητικό και από το πού φέρεται όπου είναι γεννημένος κάποιος. Άρα θέλει μία ευρύτερη ερμηνεία και είπε ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Τζόνος. Δεν μπορούσαμε όμως πλέον και δεν μας επιτρεπόταν να ολιγορήσουμε, να μην συστηματοποιήσουμε όλα τα κληροδοτήματα για να μπορέσουν να απορροφηθούν, να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, τα χρήματα των κληροδοτημάτων και να επιβραβευθούν όχι μόνο οι δικαιούχοι, αλλά και οι διαθέτες που είχαν ένα σκοπό στο μυαλό τους και άφησαν αυτά τα χρήματα από την περιουσία τους για τον α, β, γ σκοπό. Επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε με το κληροδότημα Μανούση για να πάρουν και οι φοιτητές μας και στην πορεία και με τη βοήθεια του κυρίου Τζόνου, και θέλω να τον ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, θα γίνει προσπάθεια να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα της καταγωγής, που όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην λυθεί με απόφαση του διοικητικού εφετείου, που είναι και το αρμόδιο, αλλά να υπάρξει παρέμβαση, οι έχοντες ένομο συμφέρον όλοι οι πολίτες, ο Δήμος εν πάση περιπτώσει που τους εκπροσωπεί, σε άλλη μορφή, με άλλη μορφή δικαστικής κατεύθυνσης. Ευχαριστούμε, κυρία Δίερ. Νομίζω, κύριε Ζευκλή, το εξαντλήσαμε και δευτερολογήσατε και... αυτό ακριβώς, το έχουμε εξαντλήσει, θεωρώ. Ένα λεπτό. Ακούσαμε περί κληροδοτημάτων. Μια και φτάνουμε στο τέλος αυτή τη θητεία, να πούμε ότι σε αυτή τη θητεία ο Δήμος δεν έχει απορροφήσει ούτε ένα ευρώ ούτε από κανένα κληροδότημα. Είναι η πρώτη απόφαση που αφορά απορρόφηση χρημάτων και δεν ξέρω αν θα έχει προλάβει να γίνει καν στη θητεία σας, έτσι ώστε να το βάλετε στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, φυλάδιο. Μηδέν λοιπόν αυτό που απορροφήσαμε. Ανταυτού όμως κάναμε ένα μεγάλο κατόρθωμα. Όταν μπήκαμε σε αυτό το Δημαρχείο, 2,5 εκατομμύρια σε ένα κληροδότημα εδώ κάτω ήταν έτοιμα για να εκτελέσουμε έργο. Και καταφέραμε να μην το εκτελέσουμε. Κύριε Ζευκλή, πηγαίνουμε σε εκτός θεμάτων αναφορές. Σας παρακαλώ να προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ερωτάω. Περί κληροδοτημάτων μίλησε η Δήμαρχος. Περί κληροδοτημάτων, κύριε Παλασόπουλε. Μάθαμε ότι κάνατε μόνοι σας προτάσεις στο Κουκουλίδιο. Είναι ερώτηση προς την κυρία Δήμαρχο, πάρα πολύ σοβαρή, που αφορά τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζήτησαν οι άνθρωποι από το Κουκουλίδιο να τους κάνετε προτάσεις για τι έργα θέλουν να κάνετε και τα απαντήσετε μόνοι σας. Χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς τοπική κοινότητα. Αληθεύει αυτό? Εμείς δεχθήκαμε όχληση πρωτού ένα μήνα από το Κουκουλίδιο, ότι στείλανε εδώ, έγγραφε εδώ και 4 μήνες να απαντήσετε τι έργα θέλετε να σας εκτελέσουν και δεν τους απαντήσατε. Προχθές έμαθα ότι απαντήσατε εσείς ιδιωτικά ως Δήμαρχος. Χωρίς να ρωτήσετε το Δημοτικό Συμβούλιο ή την τοπική κοινότητα, όπως γίνεται σύμφωνα με τον νόμο, κύριε Πρόεδρε, σε εσάς σας απευθύνομαι. Έτσι, εμείς είμαστε τα όργανα και ο Δήμαρχος εκτελεί. Έτσι, να απαντηθεί από την κυρία Δήμαρχο. Η Δήμαρχος έχει το λόγο. Παρότι είστε εκτός θέματος για μία ακόμη φορά με ένα σωρό συντακτικά λάθη, κύριε Ζευκλή,
Και να μην αρχίσω να σας διορθώνω, δεν χρειάζεται νομίζω. Ό,τι μάθατε, μάθατε σε αυτή τη δημοτική θητεία. Θα σας πω, όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι δεν είναι δημοτικό το κουκουλίδιο. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι 2.700.000 ευρώ χρήματα του κουκουλιδίου προσπαθήσαμε μέσα εδώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην πάνε στις εισόδους της πόλης και προς το κληροδότημα απευθυνθήκαμε και με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τις εισόδους της πόλης της Χιάτιστας τις έχουμε υποένταξη, όπως που υπογράψαμε προηγουμένως πριν από λίγες μέρες τις συμβάσεις υδροδότησης διαφόρων οικισμών του Δήμου Βοΐου στο καινούριο ΕΣΠΑ. Στο Δέλτα Σίγμα που έκανε το κουκουλίδιο ίδρυμα, σαν δήμαρχος προέβαλα κάποιες προτάσεις. Το αν θα χρειαστεί να υπάρξουν προτάσεις μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, θα πούμε ποιες προτάσεις θέλουμε, είτε η τοπική, η δημοτική κοινότητα, είτε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο και θα τις προτείνουμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κουκουλιδίου Ιδρύματος. Δεν σημαίνει ότι σαν δημότης και σαν δήμαρχος δεν έχω δικαίωμα να πω ότι μπορεί να έχω σαν σκέψη αυτό, αν θα τη δεχτεί το κουκουλίδιο είναι άλλο θέμα και αν θα ακολουθηθεί η νομότυπη διαδικασία είναι, που πάντα ακολουθείται, είναι διαφορετικό θέμα. Σαν άνθρωπος όμως, σαν πολίτης μάλλον, συγγνώμη, του Δήμου Βοΐου, νομίζω ότι μπορώ να έχω άποψη για θέματα που αφοράν το Δήμο Βοΐου. Επομένως, επανερχόμενοι στο θέμα μας, για το σχολικό έτος 2007-2008, σύμφωνα με τη βαθμολογία του προηγουμένου έτους, 2006-2007, οι 15 υποτροφίες οι οποίες δίνονται είναι οι εξής. Κακούλη Τατιανή, Πατρώνα Φωτεινή, Νεράντζη Θεοδώρα, Τσιάρτα Γεωργία, Καρακουλάκη Αγνή, Λογδανίδου Δήμητρα, Μαλιόγκας Χρήστος, Ταφαρλή Θεοδώρα, Μάνιου Περιστέρα, Κότσικα Ελένη, Φουργκατσιώτη Μαρία Αναστασία, Κατσίρης Τριαντάφυλλος, Μπζιώτη Νικολέτα, Ευθυμίου Καλλιόπη, Πούλιος Αναστάσιος. Είναι οι 15 πρώτοι κατά σειρά κατάταξης όπως έχουν καταταχθεί από την νομική υπηρεσία. Και πάμε για την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι το θέμα πλέον για το διαδικαστικό το έχουμε εξαντλήσει. Επομένως, να πάμε κατευθείαν στην λίστα των ατόμων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά. Ναι. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι με τους μαθητές που ισοψήφισαν, με τη διαδικασία. Αυτό να διευκρινίσετε μόνο, τα άλλα και να μην αναγνωστούν τα ονόματα, τα ξέρουμε. Κύριε Καραμπατσιά, πέραν της οικονομικής πλευράς του θέματος που έχει υποτροφία, για ένα παιδί που κάνει έναν αγώνα, θεωρώ ότι είναι τιμή να ακουστεί και το όνομά του για τον αγώνα αυτόν τον οποίο έχει κάνει. Οπότε θα μου επιτρέψετε. Κατάσταση λοιπόν αριστούχων του 2008-2009. Λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία του 2007-2008, στη συγκεκριμένη κατάσταση, η κατάσταση που σας έχει διανυμηθεί έχει ένα όνομα επιπλέον, οπότε το διευκρινίζω, απουσιάζει το 16 στη σειρά Κωνσταντινίδης Γεώργιος, γράφτηκε παραδρομής από την υπάλληλο. Οπότε η νέα κατάσταση, αλλά δεν καθορεί, δεν αλλάζει και κάτι όμως στη σειρά. Ήταν 16ο στην, έτσι κι αλλιώς, στη σειρά κατάταξης. Ναι. Και οι μαθητές οι οποίοι δικαιούνται την υποτροφία είναι Μπούρτζος Αναστάσιος, Κακούλη Τατιανή, Καρακουλάκη Αποστολία, Τόζιου Περιστέρα, Μαλιόγκας Χρήστος, Δαϊνά Ζωή, Μάνιου Περιστέρα, Καλαμπούκα Αθανασία, Φουργκατσιώτη Μαρία Αναστασία, Λογδανίδου Δήμητρα, Μάντζαρη Λευκοθέα, Τσότσου Λαματή, Πούλιος Αναστάσιος, Γράβα Θεολογία, Δόσοπούλου είναι, από ό,τι είδα στο πιστοποιητικό τουλάχιστον, όχι Δάσοπούλου που γράφεται κύριε έτσι, είναι Δόσοπούλου Μαγδαληνή, είναι το πρόσεξα στο πιστοποιητικό όταν έβλεπα τα πιστοποιητικά. Είναι 15 δικαιούχοι της κατάστασης αριστούχων 2008-2009 με βάση βαθμολογίας 7-8. Συνεχίζουμε στην κατάσταση βαθμολογίας
9-10, σύμφωνα με τη βαθμολογία 8-9, 10 υποτροφίες, Κακούλης Παναγιώτης, Μπούρτζος Αναστάσιος, Ζιώγου Μαλαματή, Στάθη Ελένη, Στρακαλής Παναγιώτης, Καρακουλάκη Αποστολία, Χατζηζήσης Ιωάννης, Τόζιου Περιστέρα, για την οποία δεν είχα το πιστοποιητικό εδώ, υπάρχει το εξής είναι, Τσιότσου Μαλαματή, Μάντζερη Λευκοθέα, μέχρι εδώ είναι το 10, έτσι δεν είναι, ναι, μέχρι Μάντζερη Λευκοθέα. Ορίστε. Η επόμενη. Η επόμενη, αυτή είναι 10. Και τέλος, η κατάσταση των αριστούχων 2010-2011, σύμφωνα με τη βαθμολογία 2009-2010, 5 υποτροφίες και οι δικαιούχοι είναι Κακούλης Παναγιώτης, Ζιώγου Μαλαματή, Στάθη Ελένη, Χατζηζήσης Ιωάννης και έχουμε μία ισοβαθμία μεταξύ Δάρδα Μινά και Κοσμίδη Χρήστο, για την οποία θα πρέπει να διενεργηθεί κλήρωση. Κύριε Ζικόπουλε, μαζί με τον κύριο Γιώργο. Ναι. Εδώ τώρα θα συντελεστεί, ας το πούμε έτσι, μία ακόμα αδικία. Αυτό το παιδί τώρα που θα κερδίσει στην κλήρωση, υποτίθεται θα προτάσετε όταν θα προκηρυχθεί σαν φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Έναντι αυτού που στην ουσία ισοψηφεί. Είναι, ας ευχηθούμε, λέω τώρα, ας ευχηθούμε, όταν θα γίνει προκήρυξη από το πανεπιστήμιο, ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος των παιδιών που αριστεύουν στην κατεύθυνση. Εκεί είπαμε θεωρητικές, έτσι δεν είναι, θεωρητικές και θετικές επιστήμες. Μακάρι δηλαδή να είναι περισσότερα παιδιά και να μπορέσει να πάρει και ο μαθητής που ισοψήφισε και θα αδικηθεί, ας το πούμε έτσι, από την τύχη. Κοσμίδης Χρήστος. Μετά την κλήρωση, λοιπόν, ο Κοσμίδης Χρήστος. Λοιπόν, και το άλλο χαρτί. Δάρδας Μινάς. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ο Κοσμίδης Χρήστος επιλέγει μετά την κλήρωση. Να συγχαρούμε σε όλα τα παιδιά τα οποία κατέβαλαν αυτή την προσπάθεια, αρίστευσαν, να τους ευχηθούμε να αριστεύουν πάντα και να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, θέμα τρίτο. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ίδρυυση οικισμών Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Δήμου Βουΐου με κωδικό ΜΙΣ 451725 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη. Ο κύριος Γαρούφος έχει το λόγο. Κύριε Γαρούφο. Το έργο αυτό αφορά την επίλυση των ιδρυυτικών προβλημάτων και την αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης των οικισμών της Νεάπολης. Συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις θα γίνουν στους οικισμούς Βελανιδιάς και Δριοβούνου. Αυτό το έργο πραγματοποιείται σε δύο υποέργα. Το πρώτο υποέργο είναι η αντικατάσταση του ιστορικού δικτύου ίδρυυσης Βελανιδιάς και το δεύτερο είναι η επίλυση ιδρυυτικού προβλήματος στον οικισμό Δριοβούνου του Δήμου Βοΐου.
Αναλυτικά, να πούμε και δύο λόγια για τα έργα. Για το πρώτο έργο, η αντικατάσταση του ιστορικού δικτύου της ίδρυσης Βελανιδιάς, το υφιστάμενο δίκτυο αποτελείται από αμύαντοσωλήνες και πλαστικούς σωλήνες. Σύμφωνα με τις αναφορές των υπεύθυνων της συντήρησης, παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και βλαβών στις σωλήνες του ιστορικού δικτύου, με αποτέλεσμα να έχουμε συχνές διαρροές στην υδροδότηση του οικισμού, μεγάλες απώλειες και χαμηλή ποιότητα στην υδροδότηση των κατοίκων. Αναλυτικά, τα προσκατασκευή έργα είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ίδρυυσης με φύ 63 μήκος 1358 μέτρα, φύ 90 μήκος 22 μέτρα, φύ 110 μήκος 402 μέτρα. Η εγκατάσταση πυροσβεστικού κρουνού δύο λήψεων, η πρόβλεψη για κατασκευή 80 συνδέσεων παροχών ίδρυυσης προς καταναλωτές, κατασκευή φρεατίων απομόνωσης ελέγχου και αποκαταστάσεις μετά των οδοστρωμάτων. Το δεύτερο έργο είναι η επίλυση του υδρευτικού προβλήματος του Δριοβούνου. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με την υπάρκεια του νερού, αλλά ούτε και της ποιότητάς του. Το νερό με το οποίο υδροδοτείται ο οικισμός προέρχεται από γεώτρηση σε απόσταση 1 χιλιόμετρο περίπου δυτικά του οικισμού. Το δίκτυο αυτό της μεταφοράς από τη γεώτρηση μέχρι τη Δεξαμενή, που είναι μήκος 2,46 χιλιόμετρα, παρουσιάζει κατά τη λειτουργία του σπασίματα. Τα σπασίματα οφείλονται αφενός στην παλαιότητα του δικτύου και αφετέρου στην ανύπαρκτη πρακτικά αντιπληγματική προστασία της εγκατάστασης. Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις περιληπτικά. Κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης με πλαστικό σωλήνα φύ 125 2430 μέτρα. Και δεύτερον, κατασκευή φρεατίων εξαερισμού και εκένωσης στις προβλεπόμενες από τα σχέδια μελέτες θέσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, η συνολική δηλαδή δημόσια δαπάνη, ανέρχεται στις 363.000 ευρώ, από τα οποία 295.121 ευρώ είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εισηγούμαστε την αποδοχή της απόφασης ένταξης, την αποδοχή των όρων του συμφώνου ένταξης και εξοδοτούμε τη Δήμαρχο για τα περαιτέρω. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καμία? Κάποιος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί? Ναι. Ναι, κυρία Ντάφα. Να ρωτήσω τον κύριο Γαρούφο, επειδή αυτά τα έργα, από ό,τι βλέπω, και Έπονται, Δαμασκηνιά και Καλονέρι, είναι τα έργα για η σύμβαση για τα οποία υπογράφτηκε 27 του μηνός μεταξύ της Περιφέρειας και της κυρίας Δημάρχου. Δεν αναφέρεται ο Αλιάκμονας. Μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί? Αναμένουμε, έχει υπογραφεί πράγματι η σύμβαση, αλλά αναμένουμε την απόφαση ένταξης από τον Περιφερειάρχη, η οποία εντός των ημερών θα μας έρθει μαζί και με τα καταοριστικά φαινόμενα στην Πλατανιά και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα κάνουμε την αποδοχή της ένταξης. Δεν έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Περιφερειάρχη της ένταξης. Ενώ υπέγραψε τη σύμβαση, δεν έχει υπογράψει ακόμα, δεν έχει κάνει ακόμα την απόφαση. Τι έλειπε από το φάκελο και δεν έγινε αυτό μαζί με τα άλλα πέρα? Δεν έλειπε τίποτε το σοβαρό, απλώς ήθελα να κάνει ένα επανέλεγχο η διαχειριστική. Δεν υπάρχει όμως κανένα θέμα. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το έχουμε. Για τον ίδιο λόγο δεν αναφέρεται ο τρόπος εκτέλεσης του έργου όπως αναφέρεται στα άλλα? Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος? Όχι. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Θέμα... Εγώ που είπα... Κύριε Καραμπατσιά, είπα άντε θα το αποφύγουμε, αλλά τελικά δεν το αποφεύγουμε. Παρακαλώ. Μόνο σύντομο σας παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν διαφωνούμε στο να γίνουν τα έργα αυτά, έτσι. Απλά τι συμβαίνει? Διαφημίζουμε το έργο, προβάλλουμε το έργο, είναι και προεκλογική περίοδο, προτιθέμεθα να εντάξουμε το έργο και ακριβώς αυτήν την πρόθεσή μας δημοσιοποιούμε. Την πρόθεση ένταξης του έργου. Από αυτό μέχρι την ανάθεση, υλοποίηση, δημοπράτηση θα περάσουν από 1000 κύματα. Εντάξει. Εδώ πέρα, ως θέμα ημερήσιας διάταξης, μας βάζεται αποδοχή της απόφασης ένταξης και η απόφαση ένταξης ακόμα δεν έχει υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη. Εντάξει. Εγώ δέχομαι την καλή πρόθεση και δεν αμφισβητώ καθόλου το έργο,
την ίδια την κατασκευή του, την αναγκαιότητα της κατασκευής, την ιεράρχηση που κάνετε, είναι απαραίτητα και αναγκαία τα έργα αυτά. Μόνο αυτό θέλω να διατυπώσω. Γιατί αυτό συνοδεύτηκε και με την επίσκεψη του Περιφερειάρχη και του κυρίου Δακή στην Νεάπολη, όπου εκεί έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, και βγήκαν τις φωτογραφίες. Ορίστε, ανοίγετε πληγές, κύριε Καρβασιά. Ο κύριος Γαρούφος έχει το θέμα. Εγώ, κύριε Καρβατζιά, θα διαφωνήσω πλήρως με εσάς. Είναι κάποια έργα τα οποία είναι έργα υποδομών. Έχουμε τρέξει, έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και σαν προγραμματισμός και σαν τεχνική υπηρεσία για να έχουμε αυτό το θετικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι θέμα διαφήμισης όλα αυτά. Αντίθετα, πιστεύω ότι είναι μια παθογένεια του κρατικού, της κρατικής εξουσίας, έτσι. Ο τρόπος λειτουργίας. Πραγματικά, ας πούμε ότι η ελληνική πραγματικότητα και η ελληνική διοίκηση έχει πάρα πολλά γραφειοκρατικά και πάρα πολλά θέματα αργούν πάρα πολύ να ολοκληρωθούν. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω, είμαστε εμείς σε αυτή τη δυσάρεστη θέση αυτή τη στιγμή, ενώ θα μπορούσαμε, αυτά τα θέματα τα έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της θητείας μας, θα μπορούσαμε, αν ήταν πιο απλοποιημένες οι καταστάσεις, να μπορέσουμε να τα τρέξουμε μέσα σε αυτή τη θητεία. Και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τα φτάσουμε μέχρι το τέλος σε αυτή τη θητεία. Βέβαια, η θητεία ήταν και κουτσουρεμένη, δεν ήταν και 4 χρόνια. Ήταν 3 χρόνια. Έτσι. Για μας θα ήταν πολύ θετικό αν δεν υπήρχαν αυτά τα γραφειοκρατικά θέματα να είχαμε ολοκληρώσει το έργο μας μέσα σε αυτή τη θητεία. Δυστυχώς όμως, λόγω αυτών των προβλημάτων, δεν έχουν ολοκληρωθεί και θα πάμε στην επόμενη πενταετία για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο το οποίο έχουμε πει στους δημότες του Βοηού. Η Δήμαρχος. Επειδή με τρώει και εμένα η γλώσσα, κύριε Καραβατσιά, και με τρώει πολύ, θα σας απαντήσω. Πάμε σε ένα καινούριο ΕΣΠΑ, το οποίο έπρεπε εδώ και χρόνια, είτε λεγόταν Λίτερ, είτε λεγόταν ΟΠΑΧ, είτε λεγόταν Πίνδος, είτε λεγόταν ΕΠΑΔΗΜ, έπρεπε να είχαν βρεθεί τα κονδύλια για να λυθούν τα θέματα υποδομών, ίδρευσης, αποχέτευσης, πλημμυρών, σε όμβρια, έργων σημαντικών για την καθημερινότητα των πολιτών του Δήμου Βοΐου. Δυστυχώς, εγώ δυστυχώς θα επιμείνω στο εξής, ότι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του Δήμου και του κάθε Δήμου είναι πλέον τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Οικονομικούς πόρους ιδίους δεν έχει ο Δήμος ή ο κάθε Δήμος. Επομένως, εμείς έπρεπε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα τελειώματά του το προηγούμενο ΕΣΠΑ και έπρεπε να επικυρωποιήσουμε και να τρέξουμε μελέτες μέσα σε όλη την περίοδο της θητείας μας, αναμένοντας πότε θα ανοίξει άξονας για να εντάξουμε, όπως προανέφερα, έργα υποδομής τα οποία πραγματικά ανακουφίζουν και είναι σημαντικά για την καθημερινότητα των δημοτών. Όπως ανέφερε προηγουμένως και η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αλιάκμονα, πραγματικά αυτά θα έρθουν σταδιακά στο Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο, γιατί αυτά είναι έργα υποδομής τα οποία έπρεπε να είχαν λυθεί, αλλά τα λύνουμε όπως έδειξαν μεγάλη δραστηριότητα και επιμονή και υπομονή και οι πρόεδροι για να λύσουν προβλήματα σημαντικά, όπως έχουμε σε δίκτυα Σωλήνες Αμιάντου, στο Καλονέρι, υπήρχε το πρόβλημα των νητρικών στον Αλιάκμονα. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή, όταν υλοποιεί τέτοια προγράμματα και δίνει έναν καθημερινό αγώνα, αποδεικνύει ότι δεν φωτογραφίζεται, ότι δεν κάνει παράτες, παρότι έχει φωτογένεια, κύριε Καραμπατσιά, και υλοποιεί και πραγματοποιεί πράγματα σημαντικά για το Δήμο Βοΐου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η φαγούρα στη γλώσσα έχει ως αποτέλεσμα 1/4 πίσω. Το ψηφίσαμε παρόλα αυτά, έτσι προχωράμε. Κυριώτα. Όχι, την ίδια παρατήρηση απλά εγγράφος. Λοιπόν,
θέμα τέταρτο, αποδοχή της ένταξης πράξη ίδρυψη οικισμού Δαμασκηνιάς του Δήμου Βοΐου με κωδικό ΜΜΙΣ 477995 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη. Ο κύριος Γαρούφος, να τα πάρουμε όλα μαζί, κύριε Γαρούφο. Πλέον, έλα, ο κύριος Γαρούφος. Ναι, ναι. Ναι. Απλώς πρέπει να αναφέρουμε ποιο είναι το έργο αυτό. Είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ίδρυψης, εγκατάσταση πυροσβεστικών κρονών, πρόβλεψη για κατασκευή 180 συνδέσεων παροχών, κατασκευή φρεατιών απομόνωσης, αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, κατασκευή νέας δεξαμενής ίδρυψης 150 κυβικών και σύνδεση της νέας δεξαμενής με την παλιά δεξαμενή και με το εξωτερικό δίκτυο από την Κλεισόρια, καθώς επίσης και σύνδεση της νέας δεξαμενής με το νέο ιστορικό δίκτυο και κατασκευή περίφραξης στη δεξαμενή. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στις 710.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 577.235 είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εισηγούμαστε την αποδοχή της απόφασης ένταξης, την αποδοχή των όρων του συμφώνου ένταξης και εξοδοτούμε τη Δήμαρχο για τα περαιτέρω. Το 4. Πριν πάμε στο συμφωνούμε, ποιος έχει φαγούρα στη γλώσσα, ποιος θέλει κάποια ερώτηση, καμία ερώτηση. Ναι, ωραία. Άρα ψηφίζουμε ομόφωνα, ομόφωνα. Στο 5 ο κύριος Γαρούφος. Στη δικιά μας τη Δημοτική Αρχή, στην παρούσα Δημοτική Αρχή πιστεύω να έχουν ολοκληρωθεί και όλα τα έργα. Είμαι τόσο πολύ αισιόδοξος. Ναι, μέχρι το έλος του έτους. Όχι σαν δημοπράτης, όχι σαν έργο. Α, εντάξει, σαν δημοπράτης. Σαν έργο πιστεύω θα ξεκινήσει το καλοκαίρι. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ευχαριστώ. Θέμα 5. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ίδρυψης οικισμού Καλονιερίου Δήμου Βοΐου με κωδικό ΜΜΙΣ 478331 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονία Θράκης. Κύριε Γαρούφο. Εκεί έχουμε προβλήματα μειωμένης πίεσης σε πολλές γειτονίες του οικισμού. Γι' αυτό γίνεται και το έργο. Κατασκευάζεται νέο εσωτερικό δίκτυο ίδρυψης στον οικισμό. Κατασκευάζεται καταθλιπτικός αγωγός. Κατασκευάζεται νέος αγωγός εκένωσης δεξαμενής. Προβλέπει εγκατάσταση πυροσβεστικών κρονών, την κατασκευή 200 αναμονών, κατασκευή 26 φρεατίων απομόνωσης και ελέγχου, κατασκευή φρεατίου μειωτή πίεσης και εργασίας βελτίωσης και αναβάθμισης της υφιστάμενης παλιάς δεξαμενής. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 930.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 756.097 είναι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Εισηγούμαστε την αποδοχή της απόφασης ένταξης, την αποδοχή των όρων του συμφώνου ένταξης και εξοδοτούμε τη Δήμαρχο για τα περαιτέρω. Υπάρχει κάποια παρατήρηση? Ομόφωνα. Ωραία. Ομόφωνα. Θέμα 6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ίδρυψης Βιλανιδιάς. Ο κύριος Γαρούφος. Για το θέμα 6, καθώς 7, 8 και 9, οι μελέτες αυτές έχουν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν εγκριθεί. Απομένει μόνο να καθορίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης όλων αυτών των έργων. Προτείνουμε τον ανοιχτό διαγωνισμό και τους όρους δημοπράτης θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καμία. Άρα ψηφίζουμε παράλληλα 6, 7, 8, 9 μέχρι και τον καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου επίλυψη ιδρυυτικού προβλήματος οικισμού Δριοβόνου, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ίδρυυση Δαμασκηνιάς, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ίδρυυσης οικισμού Καλονιερίου Δήμου Βοΐου. Μέχρι και εκεί είπατε, κύριε Γαρούφο. Επειδή έχουμε και τον πρόεδρο του Δριοβόνου εδώ, μήπως θέλετε το λόγο, κύριε πρόεδρε? Όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Πρόεδρε, σε αυτό δικαιούσε και εσύ τον ψήφο που αφορά την κοινότητά σου. Ψηφίζουμε. Ωραία. Υπάρχει κάποιος άλλος πρόεδρος που δεν έχω αναφερθεί, που πρέπει να ψηφίσει? Πελικάνου δεν αναφέρεται. Ναι. Θέμα 10. Έγκριση δεύτερου ΑΠΕ του έργου βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΚΔΕΛΤΑ κοινοτικής κοινότητας ΚΔΕΛΤΑ Υγείας Σωτήρας Βυθού Δηλόφου κοινότητας Πενταλόφου. Ο κύριος Σταμπουλού.
Ναι. Εδώ θέλουμε την έγκριση. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Το έργο έχει τελειώσει. Είναι το συνολική δαπάνη 195.000. Η σύμβαση ήταν 247.999 και έχει εξοπληθεί και απλώς θέλει την έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ. Αν έχετε κάτι, να ρωτήσετε. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Όχι, ψηφίζουμε ομόφωνα. Ομόφωνα, πάμε στο 11, χορήγηση παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης διαφόρων έργων, ο κύριος Σταμπουλού. Εδώ έχουμε 8 έργα, τα οποία λήγουν στις 14 Τρίτου. Το πρώτο έργο είναι η ολοκλήρωση του παλιού καλτερημιού στην τοπική κοινότητα Ροδοχωρίου. Λήγει στις 14 Τρίτου, παράταση ζητάμε μέχρι στις 36. Το δεύτερο έργο είναι η αντικατάσταση κουφμάτων στο περιφερειακό ιατρείο Γαλατινής, λήγει στις 14 Τρίτου. Αυτό μπορεί να προλάβει την ημερομηνία, αλλά ζητάμε την παράταση γιατί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με την πληρωμή κτλ. Η κατασκευή πέτρινης βρύσης στην τοπική κοινότητα Κορυφής, και αυτό είναι 31 Τρίτου, ζητάμε μέχρι 36. Η συντήρηση χώρου βρύσης θέση Μέγας Ανθούσας, 31 Τρίτου πάει για 36. Κατασκευή γηπέδου καλωσφαίρισης στο γυμνάσιο της τοπικής κοινότητας Πενταλόφου, 31 Τρίτου 14 πάει για 36-14. Το έκτο είναι η κατασκευή τυχείου αντιστήριξης στο δρόμο προς εκκλησία τοπικής κοινότητας Αυγερινού, 31 Τρίτου ημερομηνία, πάει και αυτό 36. Κυκλικό πέτρινο παρτέρι στην πλατεία του χωριού Πυλωρή, από 31 Τρίτου για 36. Και τσιμπεντρώστοση δρόμου προς Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στην τοπική κοινότητα Συσανίου, από 31 Τρίτου στις 36-14. Παράταση προθεσμίας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα. Χορήγηση παράταση προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωση του έργου Β' φάση έργου Πολιτιστικού Κέντρου Σιάτιστας, κτίριο πολλαπλών χρησιών Άρης και Λίλια Αμβουδούρη, ο κύριος Σταμπούλος. Και εδώ ζητάει χορήγηση παράταση προθεσμίας από την τεχνική υπηρεσία, η χορήγηση παράταση προθεσμίας του εν λόγω όρου για τους παραπάνω λόγους, δηλαδή εισηγείται την παράταση μέχρι τις 36-14. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 13. Έγκριση του πρωτοκόλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου διάνοιξη κεντρικού δρόμου Τσουτιλίου περιοχής Αγίου Αθανασίου. Εδώ είναι η έγκριση πρωτοκόλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου διάνοιξη κεντρικού δρόμου Τσουτιλίου περιοχή Άγιος Αθανάσιος. Προβλησμός δαπάνης είναι 310.000. Η δημοπρασία έγινε το 2008. Εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε η σύμβαση του έργου με 297.000. Το έργο εκτελέστηκε εμπρός, με έκπτωση ήταν 4%. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή. Έχει γίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Η Επιτροπή έχει υπογράψει. Δεν υπάρχει καμία παρατήρηση. Εγκρίνεται. Είναι Άγιος περιοχή Αγίου Αθανασίου. Διάνοιξη κεντρικού δρόμου Τσοτιλίου, περιοχή Άγιος Αθανάσιος. Πρόεδρε, το 14. 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου χαλικόστρωση του δρόμου από ξενώνα Τσουτιλίου προς Σούντα, ο κύριος Σταμπουλού. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 42.455. Η προβασία έγινε στις 11 δεκάτου του 11. Τα πρακτικά εγκρίθηκαν με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στις 15 Δευτέρου του 11 υπογράφηκε η σύμβαση. 39.483 με ανάδοχο του Μάρκου Α, έκπτωση ήταν 7%. Εγκρίθηκε πρώτος ΑΠΕ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έργου εκτελέστηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την απόφαση ΤΑΔΕ. Υπάρχει το πρωτόκολλο της προσωρινής και οριστικής παραλαβής.
από την Επιτροπή υπογεγραμμένο, χωρίς καμία παρατήρηση. Παρακαλώ για την έγκριση. Εγκρίνεται. Ο κύριος Λαμπρόπουλος παρών. Θέμα 15, αναμόρφωση προϋπολογισμού τεχνικού προγράμματος 2014, ο κύριος Γαρούφος. Εγώ να το εισηγηθώ αυτό το θέμα, γιατί λείπει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και το εισηγούμαι εγώ σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οπότε θέλω και λίγο την επίοικιά σας στην παρουσίαση που θα κάνω. Λοιπόν, α, ναι. Η Οικονομική Επιτροπή... Μισό λεπτό λίγο, κύριε Παπαδιώτη, στο προηγούμενο... ναι, στο προηγούμενο που ο κύριος Λαμπρόπουλος είπε παρόν. Εσείς το ψηφίζετε, έτσι, εκτός από τον κύριο Λαμπρόπουλο, είπα. Ορίστε. Ναι. Όχι, γι' αυτό σταμάτησα, επειδή δεν σας ρώτησα, είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος παρόν και είπα ναι, εκτός από τον κύριο Λαμπρόπουλο που είπε παρόν. Εσείς το προηγούμενο ότι τη δίκαια... Ναι, ωραία, ναι, ευχαριστώ. Συνεχίστε, κύριε. Καταρτίζουμε το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού γίνεται... ανάλογα των προβλέψεων και των πραγματοποιηθήσεων μέχρι σήμερα βεβαιώσεων, εισπράξεων και χρηματικού υπολείπου έτους 2013. Επίσης, προκειμένου να καταγραφεί η μείωση των ΚΑΠ, η ένταξη δράσεων στο πρόγραμμα Leader, καθώς και έργων στο ΕΣΠΑ, μερική τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και τακτοποίηση του προϋπολογισμού των κληροδοτημάτων. Τροποποιούμε τον προϋπολογισμό του 2014, όπως ακριβώς τον καταθέσαμε σε πίνακα στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και σας παρουσιάσαμε. Παρακαλώ για την έγκριση. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καμία? Ναι. Ναι, ναι. Στο... Λοιπόν, με... με την προσθήκη ενός κωδικού 26.000 ευρώ για προμήθεια κάδων. Και αντίστοιχα και στα έσοδα και αντίστοιχα στα έξοδα. Ωραία. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Κύριε Παπαδιώτη, θέλετε κάποια ερώτηση? Όχι. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Έγκριση τριμηνέας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 4ου τριμήνου 2013, ο κύριος Γαρούφος. Παρουσιάζω επίσης και αυτό το θέμα ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής λόγω της απουσίας του υπεύθυνου Αντιδήμαρχου Οικονομικών. Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου για το 4ο τρίμηνο του έτους 2013 ως εξής. Όσον αφορά για τον προϋπολογισμό εσόδων, το σύνολο των εσόδων που έχουν προϋπολογιστεί είναι 20.109.477,62 ευρώ. Έχουν επιβεβαιωθεί το τέταρτο τρίμηνο 3.657.660,06 ευρώ. Και έχουν εισπραχθεί το τέταρτο τρίμηνο 3.725.565,27 ευρώ. Ως προς τις δαπάνες έχουν προϋπολογιστεί για το 2013, 19.018.288,07 ευρώ. Έχουν τιμολογηθεί 3.843.567,64 ευρώ. Έχουν γίνει αντάλματα 3.640.943,94 ευρώ. Και έχουν πληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο 4.079.594,91 ευρώ. Τα στοιχεία του ισολογισμού παρουσιάζονται στον πίνακα που σας έχουμε καταθέσει. Παρακαλώ για την έκκλησή του. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Δεν υπάρχει. Τοποθέτηση? Ούτε. Ψηφίζουμε? Ο κύριος Λιμάνης παρών, ο κύριος Λαμπρόπουλος όχι, η κυρία Παπαδιώτη όχι. Κύριε Ότα,
παρών. Ο κύριος... ωραία. Οι υπόλοιποι ψηφίζουμε. Κύριε Περπερή, ναι. Ωραία. Θέμα 18, έγκριση εξόδων μετακίνησης. 17 δεν το είπαμε. Έγκριση υπαριθμών 14-2014, απόφαση ΔΣ νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας ελληνικής παιδείας πολιτισμού με θέμα τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Ο κύριος Γαρούφος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου ομόφωνα έχει αποφασίσει να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του ως προς τα έσοδα. Αυξάνει τα έσοδα στον κωδικό 1426 με τίτλο «Δίδακτρα μαθητών οδείο» κατά 1.699 ευρώ και αυξάνει ισόποσα το αποθεματικό. Μεταφέρει ως προς τα έξοδα από το αποθεματικό πίστοση 7.735 από τον κωδικό με τίτλο «Χορήγηση β' δόση επιδότηση κατοικίας σε προβληματική περιοχή υπαλλήλου παιδικού σταθμού Τσοτιλίου» για το λόγο ότι η ανωτέρω δαπάνη εξοφλήθηκε μέσα στο Δεκέμβρη του 2013. Η πίστοση 1.204,20 ευρώ από τον κωδικό με τίτλο «Αμοιβή υπεροριακής εργασίας» για το λόγο ότι η ανωτέρω δαπάνη εξοφλήθηκε το Δεκέμβριο του 2013. Μέσω του αποθεματικού μεταφέρεται αυτό το ποσό και το κατανέμουμε σε με 4.800,8 ευρώ για προμήθεια αναλωσίμων, πίστοση 500 ευρώ για προμήθεια βιβλίων και πίστοση 3.400 ευρώ για προμήθεια ειδών καθαριότητας ευφυπισμού απολυμπαντικά δημιουργώντας νέο κωδικό αριθμό. Παρακαλούμε για την έγκριση της τροποποίησης. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κυρία Παπαδιώτη. Ναι, κυρία Παπαδιώτη, έχει το λόγο. Επειδή σε αυτό το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο τυχαίνει να είμαι και μέλος, ήθελα για μία άλλη φορά ακόμη να εκφράσω τα παράπονά μου, διότι επανειλημμένως αναφέρομαι ότι οι συνεδριάσεις γίνονται μόνο στο Τσοτίλι. Δεν εισακούστηκε. Άρα, έχουμε αποκλειστικότητα το νομικού συμβουλίου, το νομικού προσώπου αυτού να ιδρεύει πάντοτε, πάντοτε στο Τσοτίλι, που είναι μακριά και πιθανόν να θελήσω να παρακολουθήσω το συμβούλιο αυτό και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι και πιο κοντά και, και να συμμετάσχουν. Να τοποθετηθώ μια φορά, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ναι. Περίμενε εσύ. Εγώ καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχει και η κυρία Παπαδιώτη και οι άλλοι συνάδελφοι, τη δυσκολία της μετακίνησης, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και αποζημίωση για αυτή τη μετακίνηση ή για αποζημίωση για την συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, όμως, θέλω να επιθυμίσω εδώ στο Σώμα ότι η έδρα του νομικού προσώπου είναι το Τσοτίλι. Και επειδή και στο Τσοτίλι υπάρχει και το αρχείο ολόκληρο του νομικού προσώπου, που σε κάποια ενδεχομένως, σε κάποια συνεδρίαση θα μας χρειαστεί και κάτι να αντλήσουμε από το αρχείο για να πάρουμε τη σωστή απόφαση, θεωρούμε σκόπιμο και πρέπει οπωσδήποτε, πιστεύουμε εμείς, αυτή η διοίκηση του νομικού προσώπου, ότι πρέπει να γίνονται συνεδριάσεις όλες στο Τσοτίλι. Τοποθετήσεις. Ναι, ναι, τοποθετήσεις, αυτό είπα. Η κυρία Παπαδιώτη, υπάρχει κάποιος συνάδελφος? Όχι. Κυρία Παπαδιώτη. Κύριε Πρόεδρε του νομικού προσώπου, έδρα στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο δεν είναι το Τσοτίλι. Όσον αφορά για τη σχολική επιτροπή, για τα σχολεία, πράγματι υπάρχει για το δεύτερο νομικό πρόσωπο. Τώρα, πάνω σε αυτό αναφέρεται μία μεταφορά πίστοσης, η οποία λέτε χορήγηση β' δόσης επιδότηση κατοικίας σε προβληματική περιοχή υπαλλήλου παιδικού σταθμού Τσοτιλίου. Για το λόγο η ανωτέρω δαπάνη εξοφλήθη το μήνα Δεκέμβριο. Επειδή πάνω σε αυτό είστε γνώστης, θέλω να μου απαντήσετε, να μου πείτε οι δόσεις της συγκεκριμένης επιδότησης εξ αρχής πότε, ποια ημερομηνία είχαν προγραμματιστεί. Δηλαδή, από τη μία αναφέρεται ότι πάμε για το επόμενο και για το προηγούμενο και μετά πάμε επόμενο. Επίσης, θέλω να μου πείτε και για την πίστοση των 1.204,20 ευρώ, που αναφέρεται για αμοιβή υπεροριακής εργασίας. Μεταφέρεται και αυτό το ποσό από τον προϋπολογισμό του 2014
γιατί λέτε έχει πληρωθεί εντός του προηγουμένου έτους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γαρόφος. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Έχετε δίκαιο σε αυτό ότι η ανωτέρω δαπάνη δεν εξοφλήθηκε μέσα στο Δεκέμβριο του 2013. Από λάθος έχει γραφτεί. Η υπερορειακή εργασία είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, αλλά επειδή δεν πήρε κανένας υπερορίες, έχει μεταφερθεί στο επόμενο. Όσον αφορά τώρα για το πρώτο, η χορήγηση που λέτε για τη δεύτερη δόση της επιδότησης, είχαμε κάνει το ένταλμα, πιστεύω, αν θυμάμαι καλά, στις αρχές του Δεκέμβρη, και το είχαμε καταθέσει στην Επίτροπο. Και επειδή πιστέψαμε ότι δεν θα είναι έτοιμο μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, επειδή όπως καλά γνωρίζουμε όλοι εκεί υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση τέλος πάντων, πιστεύαμε ότι επειδή δεν θα υπογραφεί το ένταλμα εντός του Δεκέμβρη του 2013, γι' αυτό το προβλέψαμε να πληρωθεί το 2014 με παλιές οφειλές το 2013. Γι' αυτό το είχαμε βάλει στο 2014. Αλλά αφού προλάβαμε και το πληρώσαμε μέσα στο 2013, αφού το ένταλμα μας υπεστράφει θεωρημένο, το πληρώσαμε το 2013, οπότε δεν υπήρχε θέμα να υπάρχουν αυτά τα χρήματα σε αυτό το κωδικό για τον προϋπολογισμό του 2014. Επί της ψηφοφορίας. Συμφωνούμε. Συμφωνώ. Παρόν ο κύριος Δελιμάνης, ναι ο κύριος Σώτας, ο κύριος Καραμπατσιάς, ναι. Όχι η κυρία Παπαδιώτη, όχι ο κύριος Στεργίου, ο κύριος Λαμπρόπουλος, όχι. Ο κύριος Περπερής, ναι. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ναι. Και θέμα 18, έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας της Δημάρχου. Ο κύριος Γιώτης απουσιάζει, εξηγήσαμε τους λόγους. Πρόκειται για την μετακίνηση της Δημάρχου στην Αθήνα, 4 Τρίτου του 2014 έως 5 Τρίτου του 2014. Ναι, ωραία. Παρόλα αυτά, τυπικά θα πρέπει να αναφέρω ποια μετακίνησή της είναι, έτσι, ποια μετακίνηση δημάρχου ήταν στην Αθήνα. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Ομόφωνα. Και πάμε στις αιτήσεις. Αίτηση Γεωργοπούλου Παναγιώτα Γεώργιο Σελένη προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου. Σας παρακαλώ να παρατείνετε για 3 χρόνια και με τους ίδιους όρους τη σύμβαση η οποία υπογράφτηκε μεταξύ εμού και της πρώην κοινότητας Πενταλόφου με έναρξη 1 Τετάρτου του 2008 μέχρι τη λήξη 31 Τρίτου του 2014 και αφορά εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην τοπική κοινότητα Πενταλόφου. Υπάρχει το συμφωνητικό. Απόφαση του τοπικού. Υπάρχει απόφαση του τοπικού. Συμφωνεί το σώμα για την παράταση. Συμφωνεί. Το τοπικό λέει ο πρόεδρος συμφωνεί με την παράταση του μισθώματος του δεύτερου κοινοτικού καταστήματος Πεντολόφου. Ο κοινοτικός σύμβουλος Ταρανάς Κωνσταντίνος δεν συμφωνεί με την παράταση του μισθώματος για το λόγο ότι μπορεί να υπάρξει άλλος πλειοδότης από την συμφέρουσα εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος. Ως εκ τούτου, δεν ελήφθη καμία απόφαση. Είναι απόφαση αυτή, δεν ελήφθη. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6 του 2013. Συμφωνούμε λοιπόν στην παράταση. Το σώμα. Δεν συμφώνησε. Λοιπόν, μιλάμε για μια εμπορική μίσθωση εμπορικής στέγης που έχει ξεκινήσει το 2008, άρα 2 και 4 χρόνια, και αν θυμάμαι καλά το Μάρτιο είναι 6. Οι εμπορικές μισθώσεις έχουν εκ του νόμου χρονική διάρκεια 9 ετών και μονομερούς παρέατασης δικαίωμα δίνεται στον μισθωτή για άλλα 3 χρόνια, μέχρι 12ετίας. Επομένως, εισηγείται, όπως είπε ο κύριος Γραμματέας, η τοπική κοινότητα Πενταλόφου, αλλά νομικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια άλλη διαδικασία. Δεν προβλέπεται. Αυτό λέει ο νόμος.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποιοι ο κύριος ψηφίζουμε. Ο κύριος Σότας ψηφίζει, ο κύριος Λαμπρόπουλος ψηφίζει, κυρία Παπαδιώτη ναι, ο κύριος Στυργίου ναι, ο κύριος Παπαϊωάννου ναι, ο κύριος Περπερής ναι, εκτός επομένως από τον κύριο Καραμπατσιά, όλοι οι άλλοι είμαστε ναι. Αίτηση προς την κυρία Δήμαρχο και τον κύριο Πρόεδρο του ΔΣ του Δήμου Βοΐου. Κυρία Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσαμε, αν είναι δυνατόν, να μας παραχωρήσετε για τις ανάγκες και τη λειτουργία του ομίλου μας το περίπτερο που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης Σιάτιστας, στη Γεράνια, περιοχή Αγίου Νικάνορα, με τη διαβεβαίωση ότι θα προσπαθήσουμε να το λειτουργήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα και για τους σκοπούς του ΜΟΣ, αλλά και για την γενικότερη προβολή της Σιάτιστας. Πρόκειται για αίτηση του Μοτοσυκλετιστικού Συλλόγου. Η απόφαση της τοπικής κοινότητας είναι, αποφασίζει να μην παραχωρηθεί το κτίριο σε κανέναν σύλλογο της πόλης και σε συνεννόηση με τον Δήμο να βρεθεί κατάλληλος χώρος για την στέγαση του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Σιάτιστας. Η απόφαση είναι ομόφωνη του τοπικού. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις. Ναι, όχι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε όλους... Η Δήμαρχο. Ικανοποιήσαμε τα αιτήματά τους. Ο συγκεκριμένος σύλλογος είχε επανέλθει, αν θυμάστε, να ζητήσει κάποιο χώρο στο ΛΥΒ, αυτό το οποίο υπήρχε άδεια κατεδάφισης. Και τότε, αν θυμάστε, είχα τοποθετηθεί, γιατί ήξερα ότι τα κτηριάκια τα οποία υπάρχουν στο χώρο ΛΥΒ, εκεί που είναι το Άρης και Λίλιαν Βουδούρη, το πολιτιστικό κέντρο, είναι κτίρια τα οποία ήταν υποκατεδάφιση και υπήρχε από την πλευρά του συγκεκριμένου συλλόγου διάθεση να το επισκευάσουν, να το κατασκευάσουν, να μπουν σε μεγάλες δαπάνες εξοραϊσμού και του μικρού κτηρίου, αλλά και του περιβάλλοντο χώρου. Και είπα, μην ξεκινάτε. Όπως μπαίνουμε στην είσοδο, παίρνετε από το Μαρινόπουλο. Εκείνο το κτηριάκι ήθελαν τα παιδιά, γιατί είναι ο μόνος αστέγαστος σύλλογος που έχουμε. Νομίζω άρα, από τη στιγμή που έχει μεταφερθεί και ειδικευό, πρέπει να αποδοθεί στο ΜΟΣ το συγκεκριμένο κτίριο. Ναι, ο κύριος Καραμπατσιάς. Είναι ένας σύλλογος που δεν είναι πολιτιστικός σύλλογος με την έννοια της παροχής δράσεων, πολιτισμού, αθλητικές δραστηριότητες. Κάνουν το κέφι τους. Μια παρέα είναι και κάνει το κέφι της. Έτσι. Εγώ δεν λέω να μην δώσουμε, αλλά είναι σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης. Φανταστείτε την εικόνα με καμιά 50 μηχανές παρκαρισμένες στην είσοδο της Σιάτιστας να κάνουν όπως έκαναν στο καρναβάλι. Εγώ δεν έχω καμιά εμπάθεια, κανένα πρόβλημα με τα παιδιά, εντάξει. Είναι όμως ένα ζήτημα. Είναι ένα από τα καλύτερα. Η πιάτσα, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να έχει γίνει, να γίνει ένα τουριστικό περίπτερο ενημέρωσης των εισερχομένων τουριστών στην πόλη, να υπάρχει ένα τηλέφωνο, ένας υπολογιστής, υλικό πολιτιστικό που να διανέμει. Και μην ξεχνάτε ότι τον τελευταίο καιρό, με την αστυνόμευση που γίνεται, ένας μεγάλος αριθμός λεωφορείων που έρχονται στη Σιάτιστα, τους λέει η αστυνομία και πάνε και παρκάρουν εκεί. Δηλαδή στην είσοδο, όπως γίνεται παντού δηλαδή. Πού το είδαμε αυτό να είναι λεωφορεία μέσα στο κέντρο μιας πόλης. Έτσι. Παρκάρουν τα λεωφορεία και πάνε στην πλατεία της Γεράνιας, στα Αρχοντικά, στην Αγία Παρασκευή κλπ. Κλπ. Τώρα να είναι εκεί, δεν νομίζω τώρα. Και δεν είναι σωστό, δηλαδή, ανοίγουμε διαδικασίες να ζητήσουν κεντρικούς χώρους, κεντρικά κτίρια. Υπάρχει χώρος στο οικοτροφείο το Τσίπιο. Ναι, να συμβάλλουμε κι εμείς. Εδώ κάνανε αιτήσεις, τις ηγούμασταν εμείς, όπως όλοι οι σύλλογοι, πολιτιστικοί, αθλητικοί, ορειβατικός, ξέρω εγώ κλπ. Δηλαδή, τώρα, δεν ξέρω, αυτή τη γνώμη έχω και, εν πάση περιπτώσει, και σαν γνώμη της δημοτικής κοινότητας, νομίζω ότι πρέπει να το σεβαστούμε. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη τοποθέτηση ή ερώτηση επί της πληροφορίας.
κύριο Ζευκλής. Τι να το κάνω, εφόσον αυτή είναι η διαδικασία εκ μέρους του Προεδρείου, τι να κάνω, κύριε Καραβασιά. Λοιπόν, να ξανατοποθετηθώ για να... Ναι, η Δήμαρχος. Νομίζω ότι έχουμε παραχωρήσει πριν από λίγες μέρες στον Ποντιακό Σύλλογο το οίκημα, το οποίο είχε η Δημοτική Αστυνομία στο Τσοτήλι, δίπλα από το Δημοτικό Κτίριο. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, το καταστατικό του, προβλέπει και για δράσεις πολιτιστικές. Επίσης, όταν παραχωρούμε ένα οίκημα σε οποιοδήποτε σύλλογο, παραχωρούμε χώρο, γιατί έχουμε παραχωρήσει ισορία, αν και εφόσον είναι μέχρι ανακλήσωση της απόφασής μας, αν είναι αυτά τα οποία λέτε, γιατί δεν λειτουργεί σωστά το περίπτερο, στην είσοδο θα υπάρχει μία άσχημη εικόνα που εγώ δεν τα νομίζω, γιατί είναι ένας σύλλογος που έχει δείξει δράσεις, δεν είναι μία παρέα, σας παρακαλώ κύριε Καραμπατσιά, νομίζω άρα μπορούμε να ανακαλέσουμε σε αυτή την περίπτωση την απόφασή μας. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, συνάδελφοι, η διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθορισμένη με ψηφοφορία, κύριε Ζευκλή. Θετικά. Κύριε Δελιμάνη. Θετικά. Κύριε Σώτας, θετικά. Κύριε Λαμπρόπουλος. Παρόν. Παρόν. Κύριε Στεργιο, παρόν. Κύριε Παπαϊωάννου. Παρόν. Κύριε Καραμπατσιά. Όχι. Κύριε Περπέρης. Θετικά. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θετικά. Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αυγερινού, σας παρακαλώ να εγκρίνετε εκτέλεση εργασιών ανάπλασης. Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την εκτέλεση εργασιών ανάπλασης στην κεντρική πλατεία Αυγερινού, οι οποίες θα γίνουν βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που σας επισυνάπτουμε με δαπάνες του Εκπολιτιστικού Σύλλογου Αυγερινού. Παρακαλώ για την έγγραφη απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αυγερινού, κυρία Δήμαρχε. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τον Αυγερινό και είναι εν ζωή ευεργέτης, ο οποίος συγκέντρωσε και δικά του χρήματα, αλλά και άλλων κατοίκων καταγωμένων εξ Αυγερινού, οι οποίοι διαμένουν στην Αμερική και συγκεντρώθηκαν χρήματα για την ανάπλαση της πλατείας του χωριού. Τους ευχαριστούμε όλους και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν και άλλοι τέτοιοι μιμητές. Υπάρχει κάποια ερώτηση, ο κύριος Παπαϊωάννου. Θα ήθελα να πω για την πλατεία του Αυγερινού, βέβαια να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που δώσανε λεφτά, τους αυγερνιώτες, συλλόγους, αυγερνιώτες από την Αμερική. Αλλά για να γίνει η πλατεία αυτή πρέπει να πάρουμε μία απόφαση που να υλοποιήσει το έργο η Επιτροπή και ο Σύλλογος Αυγερινού. Αν μέσα σε αυτά είναι ο Δήμος και χρειαστεί να δημοπρατηθεί το έργο, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση και να δώσουμε στο Σύλλογο Αυγερινού και στην Επιτροπή του, μαζί με τον Κώστα τον Καραγιάννη, να μπορέσουν αυτοί να κάνουν το έργο. Να μην έχει καμία σχέση ο Δήμος στο έργο αυτό. Διότι τα λεφτά είναι από τους Αυγερινιώτες της Αμερικής, του Αυγερινού, της Θεσσαλονίκης και από όλο τον κόσμο που υπάρχουν Αυγερινιώτες. Γιατί όλοι δώσανε από το εστέρημά τους για αυτήν την πλατεία. Ευχαριστώ. Επί της ψηφοφορίας. Α, κ. Λαμπρόπουλος. Ναι.
Και εμείς πραγματικά, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, είμαστε σύμφωνοι να γίνει η πλατεία. Γιατί πραγματικά τον κύριο Καραγιάννη και όλους τους εξ Αμερικής και εξ Ελλάδος αυγερνιώτες, οι οποίοι με το υστέρημά τους θέλουν να κάνουν ένα έργο καλοπιστικό προπάνω για το χωριό τους, και τους συγχαίρουμε. Και δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτά τα έργα. Οπότε, ό,τι είπε ο κύριος Παπαϊωάννου ισχύουν και για εμάς και το ψηφίζουμε. Ο κύριος Σταμπολό. Εγώ, επειδή μίλησα με τεχνική υπηρεσία και έχω το φάκελο εδώ, όσοι θέλετε μπορεί να δείτε και πώς θα γίνει η πλατεία. Εμείς εδώ θα πάρουμε μια απόφαση και απλώς θα επιτρέψουμε στο να γίνει η αντικατάσταση, γιατί στην πλατεία που υπάρχει, όταν έγινε η πλατεία, εκεί τότε η πρόταση ήταν για να γίνει με πέτρα ομαλής. Απεδείχθη όμως η πέτρα ομαλής, επειδή είναι πάρα πολύ πέτρα η οποία φθείρεται μαλακιά, δημιούργησε μια πλατεία η οποία λίμναζαν νερά, διότι είχε φθαρεί σε πολλά σημεία η πέτρα. Έτσι λοιπόν, και η πρόταση των τεχνικών είναι, η πέτρα ομαλής είναι καλή για τυχοποιία, αλλά δεν είναι καλή για κάτω, για δάπεδο. Έτσι λοιπόν, οι αυγερνιώτες αποφάσισαν, και μπράβο τους, μάσαν τα λεφτά, απλώς ζητάνε τώρα από εμάς την έγκριση για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν όλες αυτές τις πέτρες και να μπει με πέτρα Ιωαννίνων, η οποία είναι σκληρή. Υπάρχει απόφαση από το τοπικό συμβούλιο, η οποία είναι προς θετική κατεύθυνση. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε, απλώς η τεχνική μας υπηρεσία θα παρακολουθεί το έργο, ούτως ώστε να γίνεται σύμφωνα με την μελέτη την οποία μας έχουν υποβάλει. Δηλαδή, αντί για πλατεία, μην δούμε κάποια στιγμή ένα κτίριο εκεί μέσα στην πλατεία. Καταλάβατε. Οι τεχνικοί μας θα παρακολουθούν τις εργασίες όσον αφορά να γίνονται σύμφωνα με τη μελέτη την οποία μας έχουν υποβάλει. Εδώ μπορώ να σας αναφέρω ότι εκεί υπάρχει ένα πέτρινο πηγάδι, το οποίο δεν θα πειραχθεί, γιατί υπάρχει μια απόφαση για να μην πειραχθεί. Δεν γίνεται τίποτε άλλο πλέον από πλευράς του Δήμου. Επί της τοποθέτησης του κύριου Σταμπολού, μήπως υπάρχει κάποιο. Ναι, ναι, κύριε Παπαϊωάννου. Κύριε Σταμπολού, το θέμα μας δεν είναι η βρύση, το πηγάδι. Το πηγάδι θα βρούμε λύση. Δηλαδή, έγινε και μία συνεδρίαση στον Αυγερνό μπροστά από μήνες και συζητήσαμε για το πηγάδι. Όσο για την πλατεία, θα γίνει οριστικά από την αρχή η πλατεία. Τα λεφτά τα οποία μαζευτήκανε. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Όμως, προφορικά, αυτό που λέτε εσείς, εμείς δεν παρεμβαίνουμε σαν Δήμος, αυτό πρέπει να είναι γραπτά. Δηλαδή, δεν μπορεί με το στόμα να λέμε ο Δήμος θα είναι απ' έξω, θα πηγαίνουν απλά οι μηχανικοί να βλέπουν. Πρέπει να έχει κάτι ο σύλλογος στο χέρι. Το γεγονός του ότι αναφέρεται εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Παπαϊωάννου, στο Δημοτικό Συμβούλιο κρατιώνται πρακτικά, επομένως είναι γραπτά. Εντάξει. Ψηφίζουμε αυτά τα οποία εδώ λέγονται. Αυτό συμφωνάμε. Γιατί δεν λέμε ένα. Λέμε ότι αν ο Δήμος ανεμειχθεί στο έργο, πρέπει να γίνει δημοπράτηση. Και τότε πάνε τα λεφτά. Χαθήκανε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κ. Νέστα. Ναι. Μας έχουν στείλει τεύχη τα λοιπά, το πώς θα γίνει η πλατεία. Αναφέρουν κάποιες εργασίες, αναφέρουν τις εργασίες οι οποίες θα γίνουν. Όποιος θέλει με λεπτομέρεια μπορεί να τα δει και τα σχέδια και τις εργασίες τις οποίες έχουν αυτοί. Και κοστολόγηση. Όχι, τώρα θα το κάνουν. Και τα σχέδια όλα είναι εδώ, δεν υπάρχει. Επί της ψηφοφορίας. Συμφωνούμε. Ομόφωνα. Ευχαριστούμε. Κύριε Λαμπρόπολη, συμφωνήσατε νωρίτερα. Ωραία. Ομόφωνα. Αίτηση του Συνδέσμου Γονοποιών Γονεμπόρων Σιάτης Τασοπροφήτης Ηλίας προς Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βουΐου.
μετά την πετυχημένη πραγματοποίηση της πρώτης προβολής προϊόντων Γούνας Φουρ Ινσιάτιστα 19-20-21 Απριλίου 2013 στο Βιοπά Σιάτιστας, η διοίκηση του Συνδέσμου Γονοποιών Γονεμπόρων Σιάτιστας, ο προφήτης Ηλίας, αποφάσισε να πραγματοποιήσει ξανά το σαλόνι Γούνας στη Σιάτιστα τις ημερομηνίες 25-26-27 Απριλίου 2014. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι η προβολή της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στη Σιάτιστα και στην ευρύτερη περιοχή και η ισχυροποίηση του brand name του παραδοσιακού και μοναδικού κομματιαστού χειροποίητης τεχνοτροπίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ο Σύνδεσμος Γονοποιών παρακαλεί να του παραχωρήσει το κτίριο Βιοπά τις ημέρες 15 Απριλίου έως και 7 Μαΐου 2014. Ταυτόχρονα παρακαλούμε για την καλύτερη διεξαγωγή του Φουρ Ινσιάτιστα, όπως συνδράμεται με κάθε μέσο στην προσπάθεια αυτή, καθαριότητα, φύλαξη, διακόσμηση, περιποίηση περιβάλλοντος χώρου. Μπορούμε να συμβάλλουμε ως προς την καθαριότητα, διακόσμηση, περιποίηση περιβάλλοντος χώρου, ως προς την φύλαξη πλέον εφόσον δεν υπάρχει και δημοτική αστυνομία. Νομίζω ότι ο Δήμος αδυνατεί στο κομμάτι της φύλαξης να παρέχει τις υπηρεσίες του. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Όχι, κυρία Δήμαρχε. Ωραία, συμφωνούμε επομένως. Ωραία. Αίτηση. Επιτόπια συνάδελφοι. Μία αίτηση από την τοπική κοινότητα Μόρφης. Συνάδελφοι, κυριότα, σας παρακαλώ. Μία αίτηση από την τοπική κοινότητα Μόρφης. Θέμα προς τον αντιδήμαρχο, την δήμαρχο Παναγιώτα Ορφανίδου, αντιδήμαρχο κύριο Παπασίμου Σημεών. Θέμα επιτόπια έρευνα συλλογή για καταγραφή στοιχείων λαογραφικού ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, εφόσον απευθύνεται στον κύριο Παπασίμου, θεωρώ ότι θα πρέπει να το εισηγηθεί ο κύριος Παπασίμου. Κύριε Παπασίμου, έχει το λόγο. Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα είναι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα έρθει ένας καθηγητής ο Νησιάκος με 16 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο για επιτόπια έρευνα, λέει, και συλλογή και καταγραφή στοιχείων λαογραφικού ενδιαφέροντος. Όλα αυτά θα είναι σε ψηφιακή μορφή και θα παραχωρηθούν και σε εμάς στο Δήμο. Τι ζητάνε αυτοί? Ζητάνε τη μαθητική εστία, να κοιμηθούν οι άνθρωποι και να συντιστούν εκεί πέρα. Αυτά ζητάνε. Είναι για πόσες μέρες είναι? Δεν έχουν ορίσει ημερομηνία, απλά θέλουν να έχουν τριήμερο κάθονται. Γύρω στο 500 πρέπει να είναι. Γύρω στο 500. Κωστολόγη. Αυτή είναι το Μάιο. Το Μάιο. Το Μάιο. Λοιπόν. Πρέπει να βάλουμε και 500 ευρώ περίπου. 500 ευρώ. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε. Ωραία. Συμφωνούμε ομόφωνα. Έχει πολλά ακόμα. Έχει πολλά ακόμα. Σύλλογος Αλιακμανωτών Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ Συλλόγου Αλιακμανωτών ζητούμε την απόφαση 142-2008 του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση χρήση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αλιάκμουνα στον Επιμορφωτικό, Εκπολιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Αλιάκμουνα να ισχύει και για το Σύλλογο Αλιακμανωτών Θεσσαλονίκης το καταστατικό του Συλλόγου μας με το άρθρο 1 αναφέρει για εκδηλώσεις που μπορούν να διοργανώνονται στην ιδιαίτερη πατρίδα. Ήδη το πανηγύρι ζωοδόχου πηγής και η συνάντηση αλιακμανωτών είναι εκδηλώσεις που διοργάνωσε και διοργανώνει ο Σύλλογός μας. Επειδή στην απόφαση 142 έχει παραχωρηθεί το Δημοτικό Σχολείο στον Σύλλογο των Αλιακμανωτών, υπάρχει ένα νομικό θέμα εδώ, οπότε παραπέμπεται η αίτηση στην νομική υπηρεσία, αν μπορούμε. Θα πρέπει ουσιαστικά να τροποποιήσουμε εκείνη την απόφαση του πρώην Δήμου Νεάπολης. Οπότε παραπέμπεται στην νομική υπηρεσία για διερεύνηση. Συμφωνεί το Σώμα? Ωραία.
αίτηση Ζιώγας Δημήτριος Νικόλαος Μαλαματή να γίνει επέκταση του εξωτερικού φωτισμού περίπου 2 κολόνι στο Σισάνι μπροστά από την οικία μας στην περιοχή νεόκτιστων σπιτιών. Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα καθότι τα σπίτια εκεί είναι στην άκρη του χωριού και αντιμετωπίζουμε κίνδυνο από άγρια ζώα, αρκούδες κλπ. Σισάνι 3 Δευτέρου 2014. Η τοπική κοινότητα συμφωνεί ομόφωνα. Εξάλλου αναφέρω ότι πρόκειται για νεόκτιστα σπίτια. Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κύριε Ξενέδεξ, τα λοιπά, και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέλοντας υπόψη του Συμβουλίου την 3 Δευτέρου 2014 αίτηση Ζιώγου Δημητρίου, ο οποίος ζητά την επέκταση του δικτύου ΦΟΠ στην οικία του, νεόκτιστα σπίτια, διότι όχι μόνο υπάρχει φωτισμός, αλλά επειδή τα σπίτια αυτά είναι στην άκρη, δημιουργείται πρόβλημα και φόβο κινδύνου από άγρια ζώα. Επιπλέον, συνέχισε ο πρόεδρος, οι άνθρωποι αυτοί πήραν οικόπεδα, επένδυσαν στον τόπο μας και το ελάχιστο που οφείλουμε είναι να παρέχουμε βασικά, τα βασικά κλπ. Ναι, επειδή έχουμε και έναν από την... επειδή έχουμε και εκπρόσωπο από το Ισάνι στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το λόγο να μας εκθέσει. Ναι, τώρα όντως έτσι είναι. Είναι το τελευταίο σπίτι και χρειάζεται μία κολόνα. Δεν έχει φως. Το τελευταίο σπίτι από τα νεόκτιστα είναι ένα... Δεν έχει όντως. Τώρα... Λοιπόν, συμφωνούμε επομένως εφόσον τα οικονομικά του επιτρέπουν και υπάρχουν λεφτά στον συγκεκριμένο κωδικό, έτσι. Λοιπόν... Συνάδελφοι, από τον ορειβωτικό... Όχι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Όχι, τίποτα. Πέρασε η συνεδριάσου.